όσα ζήσαμε στο χτες, για όσα φύγανε και πίσω δεν γυρνάνε. Απ' την άλλη μη μου λες, νιώθεις τύψεις και ενοχές, αφού μόνη σου το διάλεξες να σε. Ξανά να μου ξυπνήσεις αισθήματα κρυφά, έρχεσαι θλιμμένη με ζητάς. Κάποτε είχες πει εγώ κι εσύ για μια ζωή, κι όταν φτάνω στο σημείο το αντίο να σου πω, μου λες για στάσου ένα λεπτό. Απ' την άλλη εσύ μου λες, για όσα ζήσαμε στο χτες, για όσα φύγανε και πίσω δεν γυρνάνε. Απ' την άλλη μη μου λες, νιώθεις τύψεις και ενοχές, αφού μόνη σου το διάλεξες να σε. Εβδομάδα, Τετάρτη, δεύτερη Τετάρτη του Μαρτίου, και να σας πω και κάτι, εγώ νομίζω ότι ο Μάρτιος είναι σαν γιορτινός, γιατί αναμένω τα 2-3 ημέρα και λέω θα ξεκουραστούμε, παίζουμε όντα μεταξύ όπως πάντα παίζουμε, δεν μπορούμε να μην παίξουμε και να μην βάλουμε και τα αυτά, να είμαστε μέσα στα, πώς μου πάνε τα μαύρα μου με τα μοβ μου, πώς τα βλέπετε, θέλω να πάρω τη γνώμη σας και βέβαια, πώς να μην κάνω τέτοιες ερωτήσεις, ότι αν απέναντί μου έχω μια στυλίστρια. Σωστά. Καλωσδεχόμαστε λοιπόν, καλωδέχομαι την αγαπημένη μου φίλη. Κατερίνα Κόντι. Κατερίνα Κόντι, τη στυλίστριά μας. Και γι' αυτό σε ρωτάω κιόλας. Και εντωμεταξύ, εγώ ένα αρκτυφιέ στυλιστικά το χρειάζομαι σίγουρα. Μου το είπες πριν από λίγο. Γιατί είμαι χήμα. Βέβαια, αγαπώ Αλέξανδρο Μαυρίδη. Αλέξανδρε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και για να δεις ότι ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, εγώ ξεκίνησα με σένα, ναι, και βέβαια μόνη σου το διάλεξες. Έχεις πολύ δίκιο. Ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο το Μαυρίδη. Πολύ ωραία. Και τώρα γνωρίζουμε την Κατερίνα Κόντι. Κατερίνα Κόντι μου κάνει κλικ σαν καλλιτεχνικό τραγουδίστρια, έτσι καλλιτεχνικό μου βγάζει. Πολύ δηλαδή. Με τη Μάη. Αλλά να πω την αλήθεια, εγώ είμαι από Λιπράκη, είμαι από το 2017 στη Νέα Σμύρνη, άρα είμαστε πλέον στην ίδια πόλη, πολύ ωραία. Είσαι 10 χρόνια εδώ δηλαδή και εδώ, 7-8 χρόνια. Τόσο, ναι. 7-8 χρόνια. Ερωτικός μετανάστης ή οικονομικός μετανάστης από το Λιπράκη εδώ? Όχι, έψαχνα να βρω δουλειά, είναι δύσκολα στο Λιπράκη γενικότερα να βρεις δουλειές, οπότε με το που γύρισα από Αμερική, ήρθα και έμεινα εδώ για να βρω δουλειά. Πώς και δεν έπλεξες με το καζίνο που λέω το Λουτράκι, δουλεύεις στο καζίνο? Δούλευα. Δούλεψες εκεί. Από το 1996 μέχρι το 2002. Από τότε που άνοιξε δηλαδή, που εγώ γέννησα το γιο μου το 96, μέχρι το 2, άρα εσύ ξέρεις κόσμο. Ξέρω κόσμο. Εγώ εκεί πέρα γέννησα, εκεί μέσα γέννησα. Στο καζίνο. Ναι, στο καζίνο. Μπράβο. Μόνο που δεν το παίξαμε το μωρό και με την ώρα μπαμ μπαμ. Ευτυχώς. Δεν το παίζαμε κιόλας και δεν θα είχα Γιωργάκη. Σωστά. Λοιπόν, και ήρθες εδώ πέρα, μετά είδες ότι εκεί πέρα τα πράγματα είχαν χλωμιάσει, Γενικότερα είναι δύσκολα στην επαρχία και αν θες να κάνεις άλλα πράγματα, εδώ είναι καλύτερα. Εδώ ξεκίνησα τη σχολή, εδώ τελείωσα, εδώ έχω το σπίτι μου πλέον. Θες να μου πεις ότι με το 2002 δεν ασχολιώσουν με το στυλιστικό? Όχι. Μετά σου βγήκε. Όχι μετά σου βγήκε, μάλλον. Όταν ήρθα εδώ. Μπράβο, ναι. Και έπειτα. Γιατί
Ήμουνα στο Λουτράκι, δούλευα στο καζίνο. Μετά δούλεψα σε μια μονάδα παιδιών με ειδικές ανάγκες και μεγάλους ανθρώπους. Έχω κάνει και αυτό το κομμάτι. Να σου πω κάτι, το πιστεύεις ότι λέγαμε πριν για τη δουλειά που κάνουμε. Mm-hmm. Το πρωί για τα καζίνικα σου λέγαμε πώς όταν το πιστεύεις ότι με σε σκέψη να. Δηλαδή, αν έβρισκα μια αυτή να τα παρατήσω από εκεί, γιατί έχω πάθει, δεν μπορώ άλλο. Και προτιμώ να δίνω προσφορά έτσι σε ανθρώπους. Είναι πιο κουραστικό σωματικά, αλλά ψυχικά είναι πολύ πιο ξεκούραστο. Αν το αισθάνεσαι, αν έχεις αγάπη μέσα σου και θέλεις να δώσεις, είναι πολύ ωραίο. Ναι, αυτό. Γενικά είναι επανάληπτη εμπειρία στο να δουλεύεις σε τέτοιο χώρο. Να συναναστρέφεις με τέτοιους ανθρώπους, να παίρνεις αγάπη από τέτοιους ανθρώπους, γιατί είναι πραγματική αγάπη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να ανοίγω την πόρτα και να μου δίνουν κάποια χαρτιά που είχαν ζωγραφίσει. Και όταν αυτό το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αναπηρία, είναι διπλή χαρά. Το ευχαριστώ τους. Και διπλή χαρά σου. Σε έχουν ξεχωρίσει, γιατί δεν είναι έτσι με όλους τους ανθρώπους. Στο καζίνο, τι ακριβώς, αν επιτρέπετε. Α, δούλευα σερβιτόρα. Στρεβιτόρα, ωραία, ναι. Εντάξει. Τότε ήταν καλά, μετά χάλασε το πράγμα οικονομικά. Ε. Σωστά. Γιατί έχω και μια φίλη μου που δηλαδή το μισό ξυλόκαστρο, πολλά άτομα από εκεί δουλεύουν. Η αλήθεια είναι. Ναι. Εγώ έχω φίλες μου δηλαδή που δουλεύουν εκεί πέρα. Άλλες πήρανε σύνταξη, άλλες παραιτηθήκαν, άλλες. Αυτοί που δουλεύανε σαν γκρουπιέριδες έχουν πάει σε άλλα. Εντάξει. Γενικότερα ο περισσότερος κόσμος μετά από το μπαμ που έγινε και αλλάξανε τα χρήματα που παίρνανε, τους κάνανε part-time, πολλούς. Φύγανε. Πήγανε στην Πάρνηθα, μετά πάλι φύγανε και από εκεί γιατί τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Γενικότερα πλέον στο καζίνο. Δεν έχουν τη δουλειά που είχαν τότε. Γενικά δεν έχουν τα καζίνα δουλειά. Πλέον. Ναι, γιατί ο κόσμος τώρα εντωμεταξύ και με το ίντερνετ αυτό που έχει γίνει δεν θα πηγαίνει ο άλλος στο καζίνο. Γιατί να πάει, μόνο κάτι γιαγιάδες που πάνε για να περάσουν ωραία. Αφού τώρα παίζεις από το κινητό σου. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Γιατί αν θες να περάσει καλά, θα πρέπει να δεις το χώρο. Είναι αλλιώς το κινητό σου και να το έχεις σπίτι σου και να παίζεις. Επειδή είσαι παίκτης. Ρε παιδί μου, εγώ λέω τζαγουαδόρος και αυτό επαναπαύεται, πώς να σου το πω, και, το... και αλλιώς να πάει εκεί πάνω τώρα. Σωστά, σωστά. Δηλαδή ο τζαγουαδόρος ο άρρωστος θα παίξει και από το κινητό του. Καλά, τώρα σίγουρα. Κάτι γιαγιάδες, κάτι έτσι, κάτι αυτά, σου λέει να πάμε και τη βόλτα μας. Εγώ πάω δηλαδή, εμένα μου αρέσει, παίρνω το λεωφορείο και πάω στο καζίνο με τα 15 ευρώ που δεν πάμε. Και πάω. Εγώ στο καζίνο, όχι. Δεν πας, Εγώ δεν πάω για να παίξω. Εγώ πάω για να κάνω μπάκι. Α, ωραία. Εντάξει. Όχι, δεν πηγαίνω. Τι κάνω. Παίρνω εμέν το λεωφορείο του καζίνου. Δίνω και τα 5 ευρώ για τον μπουφέ, που τόσο περιόριστα. Πάω κάνω το μπάνιο μου. Αφού θα μπω για τον μπουφέ, μπαίνω αναγκαστικά και στο καζίνο μέσα. Δεν γίνεται. Μπορεί να κάτσω, αν έχω όρεξη να παίξω κάνα φρουτάκι έτσι για το χαβαλέ. Δεν έχω, δεν έπαιρνω. Κατάλαβες. Πιο πολύ πάω, δηλαδή. Έτσι. Εντάξει, προτιμώ άλλη διασκέδαση στο θέατρο, το σινεμά, είμαι σε άλλη διασκέδαση. Σε άλλη διασκέδαση. Ναι. Εγώ όμως είδα στο βιογραφικό σου, τώρα ή το πάντρεψες γιατί όπως μου είπες δούλευες σε δομή με παιδιά με ειδικές ανάγκες και είδα ότι έχεις κάνει και κάποιο πασαρέλα με αυτά τα παιδιά. Με αμαία. Έχω κάνει την έκτη επίδειξη, όχι εγώ έχω κάνει. Επίδειξη, μπράβο. Είμαι στην οικογένεια του Διαμαία, που είναι τα δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες παρά μόνο άνθρωποι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δηλαδή γενικότερα για την προσφορά. Οπότε διοργανώθηκε η έκτη επίδειξη μόδος αμαία, 3/12, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. 3/12 τώρα του 2023. Γιατί πέρυσι είχα φέρει εδώ πέρα τη Λίτη Πόνου, που είχε κάνει πάλι με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αστυλίστρια έγινε και η Λίτη. Ωραία. Η Πόνου. Και είχε κάνει και αυτή με παιδιά με ειδικές ανάγκες, βέβαια όχι σε καροτσάκι, πιο πολύ ήταν όρθιοι. Αλλά κουφάλαλη, τυφλή, κατάλαβες τώρα. Και είχε κάνει και αυτή στον Άλυμο. Στον Άλυμο, που λες, πότε έγινε. Στον Άλυμο ξανά έγινε ένα άλλο τώρα πρόσφατα. Πρόσφατα, πριν 10 μέρες. Γιατί μας καλέσανε εμάς από την παράταξη, καλέσανε. Στον τώρα κόψανε την πίτα. Στον Άλυμο κάναμε 3/12. Εμείς. Μπράβο, 3/12. Στο Κωνσταντινόπολιο, κέντρο Ήμου.
που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. Μπράβο. Και την Πέμπτη, επειδή χρησιμοποίησα ΜΕΑ ήμουνα, βοηθητικά, λόγω του ότι είχα και στο βιογραφικό μου τα παιδιά με δικαισθηνάγες και μεγάλους ανθρώπους, ήμουν εκεί για να στηρίξω την όλη διαδικασία, κατάσταση, χωρίς να είμαι στη λίστα, είχα άλλους στη λίστα τότε. Φέτος κάνα πρόταση σε μένα, ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραίες μου στιγμές, μπορώ να σου πω, γιατί αφενός είμαι στο χώρο μου, με ξέρανε περισσότερα παιδιά και εκτός από την προηγούμενη χρονιά. Και με, με τα παιδιά αυτά πιο... Γενικότερα είμαι άνθρωπος προσφοράς. Μ' αρέσει να προσφέρω, μ' αρέσει να κάνω πράγματα. Τι ζωή είμαστε. Είμαι ταύρος, μοροσκόπου τοξότη. Ναι, ο τοξότη σε κάνει, γιατί ο ταύρος δεν είναι τόσο της προσφοράς. Ο τοξότη σε κάνει, τρελή έτσι. Γενικά, όλο μου το οροσκόπιο είναι πολύ ευαίσθητο και έτσι. Οπότε... Ναι, ευαίσθητη, αέρας. Ναι. Ταύρος με τοξότη, παιδιά. Τέταρτη. Καμία σχέση, ναι. Καμία σχέση όμως το ένα με το άλλο. Αλλά έχω σελήνη και Αφροδίτη στους ηχθείς, οπότε... Αυτό μου ωραία είναι, αυτό σε κάνει. Αντισταθμίζω τα πάντα. Αυτό μου ωραία σε κάνει και σε λέω και εγώ τώρα, γιατί το ένα είναι αέρας που φυσά και το άλλο είναι γη. Όχι, είναι γη και φωτιά. Ναι, ωραία, γη και φωτιά, πάει, δεν πάει. Καλά που έχεις λίγο νερό. Έχω και νερό. Ελάχιστο αέρα έχω, γενικότερα. Πάντα πατούσα τα πόδια μου κάτω στη γη, δηλαδή ποτέ δεν ονειροπατούσα. Μπορεί να ενθουσιάζομαι που είναι εκεί το τοξότη, αλλά δεν το είχα το ονειροβατό. Αχ, εγώ το έχω όμως που με τη χθες και το έχω και πετάω και ενθουσιάζομαι και ονειροβατώ και μια ζωή στα όνειρα μένω και πήγα 50 χρονών και έχω μείνει στα όνειρα. Παρακάτω, κάνω και τα υπαρξιακά. Καταλαβαίνω. Ήταν με τον διάσημο οίκο Τρανολή. Ναι. Τον γνωρίζουμε φυσικά. Ναι. Όλα τα ρούχα ήταν βραβευμένων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα έχουν φορέσει πολύ γνωστοί οι celebrities. Τα φορέσαν λοιπόν εκεί τα παιδιά. Είχαμε κάνει το fitting από πριν, ξέραν όλοι τι θα φορέσουν. Οπότε εγώ πήγα στη διαδικασία, επέλεξα το μακιγιάζ, είπαμε για τα μαλλιά, του αφήσαμε λίγο στο να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπήρχε συνεργασία. Γιατί ήταν εθελοντικό. Δηλαδή, όσοι ήμασταν εκεί, το κάναμε εθελοντικά. Και είναι ωραίο αυτό. Βέβαια είναι. Έχω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μενούνο μαζί με την Μαρία την Αγρυπίδου. Την ξέρεις τη Μαρία. Βέβαια. Η Μαρία συνεργάζεται με αυτά την, τα κάνει. Την γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Και η Μαρία έχει κάνει επιδείξεις μόδας με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι, στον Πειραιά. Στον Πειραιά, μπράβο. Το θυμάμαι. Και στον άλλη μου είχε βοηθήσει όμως όταν είχε γίνει πέρυσι προπέρυσι ποτέ ήταν. Και ο Μενούνος σήμερα εργάζεται και κάνει δωρεάν μαθήματα στα παιδιά μας, πολύ ωραία. Στους τυφλούς. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η πρόεδρος του ΔΙΑΜΕ θα τα ξέρει καλύτερα από μένα όλα αυτά. Εννοείται. Η κυρία Σίλβια Αντώναρου. Να γραφτούμε και εμείς στο ΔΙΜΕΑ, πώς έγινε αυτό. Το ΔΙΑΜΕΑ. Να μπορείτε να μιλήσετε με την κυρία Σίλβια την Αντώναρου και να πάρετε μέρος στην επόμενη. Ναι, να γίνουμε χωρίς. Κάθε χρόνο γίνεται. Να με φέρει σε επαφή. Βεβαίως. Και να έρθει και εδώ και να γνωρίσουμε αυτή την. Βεβαίως. Αν έχει εκείνη να στείλει κάποια άτομα. Να... Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Βέβαια. Να ακούγονται. Ακούγονται όλα τα τρελά και όλα τα παλαβά και δεν ακούγονται τα ωραία. Πρέπει. Δηλαδή, σε ένα παιδί, το και δεν το βάλανε. Mm-hmm. Δηλαδή. Όχι, προεγκρίθηκαν οι τρεις ομάδες για τους κάτι. Εγώ το κοινοποίησα. Δηλαδή, λίγα πράγματα καλά ακούγονται. Λογικό. Και αυτό γιατί δεν ακούγεται. Δηλαδή, για τα παιδιά αυτά, λίγο ο Μιλωνάς κάνει κάποια πράγματα με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο ηθοποιός. Εδώ στο Πολιοφάλι είναι εννοώ. Mm-hmm. Το Τζεφ, το Μιάκοβο. Ναι, ναι. Είναι αυτή. Άρα, πολλοί άνθρωποι κάνουν πράγματα. Το θέμα είναι να υπάρχει και ανταπόδοση για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο τι κάνουμε εμείς, είναι τι γίνεται και γενικότερα στην κοινωνία, άμα θέλει να θίξουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν ήμασταν στην μονάδα, αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε χρήματα από το κράτος για να πληρώσουν το χώρο για τα παιδιά τους, είτε μπορεί να ήταν με αυτισμό, που είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι του αυτισμού, και δεν μπορούσαν οι γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο χώρο. Τι να σου πω τώρα, ότι μπορεί να περίμεναν και 3 μήνες να πληρωθούν και 5 μήνες να πληρωθούν. Δηλαδή, δεν είναι βοηθητικό. Εδώ βλέπεις ότι δεν υπάρχουν ράμπες παντού. Θα έπρεπε να υπάρχουν σε χώρους. Τώρα, να σου πω κάτι. Άκου τώρα τι θα σου πω. Γι' αυτό βγήκανε, είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Εδώ πάει, πώς το λένε,
η ηθική που λένε, η ιατρική ηθική. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είδες που καταστρέψανε τα ψυγεία με τα μωρά, με τα παιδιά να μην υπάρχουν, mm-hmm. Γιατί είναι, κάπως λέγεται μωρέ, υποτίθεται ότι με την ιατρική δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια παιδιά. Και το κράτος αυτό ήθελε, να μην έχει παιδιά τέτοια, και σου λέει ότι η επιστήμη προχώρησε και μπορείς με την παραγκέντηση και με αυτά τον τέταρτο μήνα να μην υπάρχει τέτοιο παιδί. Ίσως γι' αυτό το κράτος δεν δίνει πολύ βάση σε αυτό, γιατί και όχι μόνο το, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκόσμια. Παγκόσμια δεν κάνουν ιδιαίτερα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Γιατί σου λένε ότι γι' αυτό το λόγο βγήκαν κάποιες ιατρικές αυτές, ώστε να αποφεύγουμε, αφού μπορούμε να το διαγνώσουμε πια. Δεν θα συμφωνήσω. Όταν πήγα πρέπει στην Αμερική, να το πάρουμε. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Από θέμα, τώρα είναι η ηθική που λέμε, πώς ένας γονιός θα αφαιρέσει και ας ξέρει ότι το παιδί του. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω παραδείγματα που μια φίλη μου της είχαν πει ότι το παιδί της θα βγει στην παρακέντηση, θα βγει με ειδικές ανάγκες, και το κοριτσάκι είναι μια χαρά, τέλειο, πανέμορφο, παίζει και σε διαφημίσεις, μια κούκλα. Λοιπόν, αν το είχε ρίξει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι απλά γεννιούνται. Θες να... Ναι, μπορεί να αποτρέψουμε όχι το να γεννηθούν, όχι το σύνδρομο Down και αυτά. Δεν γίνεται Το σύνδρομο Down πλέον Down. Έχει... Το σύνδρομο Down τώρα σου λέει ότι μπορούμε να τα αποτρέψουμε με την επιστήμη, μπορούμε να μην γεννιούνται τέτοια παιδιά. Έχει εξαλειφθεί. Δεν είναι εξαλειφθεί, εντάξει. Εν μέρη υπάρχουν γονείς που έχουν ηθικές αξίες, πιστεύουν στο Θεό και σου λένε, εγώ ξέρω άτομα που δεν κάνουν καν την παρακέτηση, τίποτα, ό,τι θέλει ο Θεός μου στέλνει. Ο καθένας ό,τι επιλέγει. Εντάξει, και δεν είναι θέμα μόρφωσης, μορφωμένα άτομα το λένε αυτό, όχι... Ναι, σίγουρα. Απλά δεν θέλουν, σου λένε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν με νοιάζει. Και σου λέω, αυτή η φίλη μου που είχε εμπιστοσύνη στο Θεό, έκανε το παιδάκι της και ήταν υγιέστατο. Άλλο ένα ζευγάρι πάλι, βγήκε αληθινό το τεστ που είχε βγει ότι θα υπάρξει. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν. Και σου λένε τώρα αυτοί οι γονείς, δεν πειράζει, εμείς το δεχόμαστε, μας το στείλει ο Θεός, είναι ο άγγελός μας, είναι η χαρά μας, είναι ο σταυρός μας, είναι η λύτρωσή μας, αυτή είναι. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλές χάρες. Δηλαδή, εμείς είχαμε παιδί που έπαιξε μπουζούκι, που χορεύει. Πού είναι με σύνδρομο Down? Εγώ είχα φίλη με σύνδρομο Down, τη Γεωργία, που μας έφερε το... Πότε ήταν η Ολυμπιακή στην Ιαπωνία, πότε ήταν στο... Και έφερε μετά η κοπέλα, ναι. Στο Πεκίνο, πότε ήταν. Έχουν... Στο Πεκίνο, ναι. Παρεμβολυμπιακούς. Δεν έχουν τις δικές τους ικανότητες. Σίγουρα έχουν. Και έγραφε και φοβερά ποίηματα η Γεωργία, φοβερή ποίηση έγραφε. Έχω φίλους που είναι έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Είναι απλά είναι η αναπηρία, λέει η αναπηρία. Δεν μπορεί να μας συμβεί και εμάς. Δηλαδή, καλά, υπάρχουν 30 δευτερόλεπτα, λένε στις στατιστικές, συγγνώμη που σε διακόπτω, στα οποία μπορεί να το πάθει οποιοδήποτε άνθρωπος. Εννοείται αυτό. Οπότε. Ένα εγκεφαλικό να πάρεις, τελειώσει. Ναι, μα οποιοδήποτε δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Εγώ τώρα είμαι, επειδή έχω οχρά κοιλίδα, λέω ότι πρέπει από τώρα να μάθω τυφλό σύστημα, να μάθω τα τυφλά, να μάθω τα αυτά, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν θα βλέπω. Εντάξει, μπορεί να έχει και η ιατρική να έχει... Δεν παίρνει θεραπεία, δεν παίρνει τίποτα. Δεν το ξέρει. Είναι ξερή, δεν παίρνει. Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι μήπως δεν μεγαλώσει πολύ, ναι, αυτό. Αυτό λέω. Αλλά έχω τραυματίσει τα μάτια μου και τα δύο και πρέπει να το παρακολουθώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το σχέδιο σου γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, δηλαδή στο Λουτράκι, στο σχολείο. Όταν έπαιρνες ένα χαρτί και ένα στυλό που καθόσουν να ζωγράφιζες, φτιαχνώσουν, δηλαδή σ' άρεσε αυτό. Αυτό έβλεπες, ας πούμε, μία κοπέλα και έλεγες, εγώ τώρα θα την έτσι. Ακού να δεις κάτι. Η Ταύρη, ναι, αυτό είναι χάρισμα, η διακοσμήτρια και η στυλίστρια είναι Ταύρη, mm-hmm, και ζυγή. Mm-hmm. Η ζυγή και η Ταύρη το έχετε αυτό.
Ειδικά ο Ταύρος, επειδή του αρέσει το ωραίο σπίτι, το ωραίο φαγητό, το καλό ντύσιμο. Του αρέσει το ωραίο, ρε παιδί μου, θαυμάζει το ωραίο, εντάξει. Το έχετε αυτό. Γίνεστε και καλοί διακοσμητές και καλοί στυλίστες. Εσύ στις φίλες, εγώ ας πούμε έχω την κουμπάρα μου που της λέω, ρε εσύ πήγαινε γίνε διακοσμήτρια γιατί το έχεις. Mm-hmm. Ξέρει να διακοσμεί γυναίκα. Εσύ τις φίλες σου μικρή, δηλαδή τους λες βάλε αυτό, βάλε εκείνο, τις έφτιαχνες, άρεσε, το είχες το τρυπάκι. Μου άρεσε από πολύ μικρή, δηλαδή πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να επιλέγω πράγματα που δεν φάγει κανένας. Στην παρέλαση που μπορεί να πηγαίναμε. Ήμουν η μοναδική που θα είχα το πιο flat παπούτσι με τη σούρα που ήταν της μόδας, ενώ εγώ ήμουν 10 χρονών και 11. Πάντα σχολιόμουν. Πάντα διάβαζα, πάντα έβλεπα περιοδικά. Πάντα κάτι δεν μου άρεσε και το άλλο, αλλά γενικά δεν φοράω ό,τι φοράει ο κόσμος. Αυτό το χανέκαθεν. Όταν έβλεπα τη φίλη μου, π.χ. την κολλητή μου που είναι 29 χρόνια τώρα, πολύ μικρότερη που ήμασταν στο καζίνο, έβλεπα ότι κάποια πράγματα δεν έπρεπε να τα βγάλει προς τα έξω και κάποια έπρεπε. Έτσι συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Κάποια έχουμε θετικά πάνω στο σώμα μας και κάποια τα οποία δεν μας κολακεύουν να τα βγάλουμε προς τα έξω. Αλλά έχουμε και θετικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Δεν είναι μπάιο να πει ότι έχεις κιλά και δεν έχεις. Μία γυναίκα με περισσότερα κιλά έχει καλύτερο μπούστο από κάποια γυναίκα η οποία είναι πιο αδύνατη, που έχει καλύτερη, ξέρω εγώ, καλύτερα πόδια, ένα παράδειγμα. Οπότε εκεί δεν θα δείξεις το μπούστο στην πιο αδύνατη κοπέλα, θα δείξεις τα πόδια. Και δεν θα τα δείξεις όλα μαζί. Αυτό που δεν μ' άρεσε ποτέ... Είναι που τα βγάζουν όλα αυτό, μαζί και εμένα αυτό, δεν μ' άρεσε. Αυτό δεν μ' άρεσε. Εγώ πάλι θα σου πω τώρα, μου πεις αν είχα δίκιο, επειδή είμαι κοντούλα, καλά τρόπο πάρει και 20. Αλλά έχω ωραίο πόδι. Mm-hmm. Έχω αδύνατα άκρα. Έχω μπούστο ωραίο. Λοιπόν, εγώ τι, αλλά έχω κοιλιά. Δηλαδή, ο αδερφός μου λέει ντολμαδάκι με ποδάρακι και αδύνατη να είμαι, κοιλίτσα και το εδώ το σωσίβο υπάρχει. Άρα τι έβαζα. Έβαζα ή παντελονάκι στενό, κολάν και τέτοια με κάποιο ρηκτό μπλουζάκι ή κάποιο μεσάτο που θα έκανε ναι μεν μέση αλλά μετά θα άνοιγε για να μου καλύψει την κοιλιά. Mm-hmm. Ή σε τέτοιο στυλ δηλαδή. Αναλόγως, και τι ήταν και της μόδας. Ναι. Και την και τη μόδα. Πρώτα απ' όλα, αν δεν έχει πλάτε, πρέπει να φορά βάτε. Όχι, εγώ είμαι πλατάρα. Αυτό λέω ότι. Γιατί δεν είναι όλοι οι σωματότυποι το ίδιο. Κάποιοι σωματότυποι έχουν λιγότερη πλάτη, περισσότερη περιφέρεια. Για να αντισταθμίσει λοιπόν αυτά τα δύο κομμάτια, γιατί όλοι μα έχουμε έναν κορμό, ο οποίο χωρίζεται και τα πόδια μα από εκεί πέρα. Ωραία. Άρα, αν θέλει. Να σου πω. Ναι. Κακία τώρα, για αυτή που σου έλεγα. Ναι, κακία. Είχε. Ναι. Για αυτή που σου έλεγα που μου έκανε τη ζημιά με τη ΔΕΗ. Α, ναι. Πολύ μικρό προσωπάκι. Mm-hmm. Πολύ εδώ αδύνατη. Και λες και τη είχαν πάρει άλλο σώμα και τη είχαν βάλει από κάτω. Από κάτω ήταν καμπούρα και από κάτω ένα πράγμα τέτοιο. Δηλαδή. Έπρεπε να ανοίξει. Ούτε πολύ... χλάδι. Θα πρέπει να ανοίξει πολύ τις πλάτες της. Ούτε μήλο, ούτε χλάδι, ούτε τίποτα. Γιατί τα βλέπω από αυτά μικρή, τα κοίταγα τα μήλα, τα χλάδια και τα μικρά. Δεν λέγονται πλέον έτσι. Η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά στυλ και οι σωματότυποι έχουν να κάνουν είτε με το πετίτ, θεωρείται μια κοντή κοπέλα. Εγώ είμαι αυτή η πετίτ, ναι. Ναι, είσαι πετίτ. Πρέπει να είσαι κάτω από 1,60. 1,60 είμαι. Ωραία. Εκεί θεωρείς πετίτ. Μετά είναι το μεσαίο μέγεθος που είναι μέχρι το 1,72 συστά, 1,1 εκεί και μετά θεωρούνται ψηλές. Αλόγες. Οπότε, σωματότυπος που έχει συνήθως το petit είναι αδύνατος. Και αν είναι σαν και εμένα που είναι λίγο δεν έχει σημασία και το καλύπτεις με το ντύσιμο. Πρώτα απ' όλα όταν έχεις κοιλιά, π.χ. όταν βάλεις ένα φόρεμα, καλό θα είναι. Βάζω χιτό το φόρεμα. Εκτός από αυτό, να κόβει κάπου. Συνήθως. Κόβει εδώ κάτω συνήθως. Εκεί ακριβώς. Ακριβώς εκεί. Εγώ δηλαδή τη φουστάνια παίρνω πριν να είναι εδώ πέρα. Ναι, εκεί πρέπει. Πέρα, να είναι ήδη έτσι. Εκεί πρέπει να κόβει. Ναι, έτσι κάνω. Έτσι πρέπει να κόβει. Για να μην δείχνει το στομχάκι. Πάλι μπορείς να κάνεις διάφορα τρίκ με το πουκάμισό σου. Να μην το βάλεις όλο μαζί το πουκάμισο, να βάλεις μία μεριά μόνο.
Να, και να κάνεις και να αφήσεις την άλλη έξω. Έτσι ώστε να δώσεις ένα τικ στην εικόνα που θα πάρει ο άλλος και να μην προσέξει αυτό που ουσιαστικά είναι σε εμάς το μειονέκτημά μας. Αυτό που θέλουμε να καλύψουμε. Άρα από μικρή ασχολιώσουν με αυτά όλα. Πάρα πολύ μικρή. Και απλά δεν σου δόθηκε η ευκαιρία να το σπουδάσεις και όταν ήρθες εδώ βρήκες την ευκαιρία να πας σε ποια σχολή πηγές. Στην Athens Fashion Club. Ωραία. Athens Fashion Club. Αυτό που είναι. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, ωραία. Στην πλατεία Κάνικος. Ωραία. Και... τώρα πλέον έχει μεταφερθεί, συγγνώμη που διακόπτω, στην πλατεία Βικτωρίας. Φερόν 16, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτή είναι η διεύθυνση. Φερόν. Οπότε εγώ πήγα στη σχολή. Γιατί πάντα ήθελα να το κάνω. Ήθελες να παίξεις και στην εκπομπή με την αυτήν που ντύνονται και κάνουν. Που... όχι, με έχουν καλέσει. Α. Ναι. Και γιατί δεν πας, θα σου πήγαινε, θέλω να σου το πω. Δεν θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν σ' αρέσει που τρώγονται, εμένα ξέρεις δεν μ' αρέσει. Ενώ μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει που τσακώνονται μεταξύ τους. Γιατί τσακώνονται και λένε και κακίες. Δεν μ' αρέσει γιατί είναι reality. Ναι, δεν είναι reality. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι κάτι σε. Δηλαδή. Τους βάζουν. Σου δίνουν να και πούμε, κείμενα, ναι. Ίσως. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει δεν να είναι, ξέρω. Μπράβο, ναι. Εγώ όταν μου είπαν, στείλε μας ένα βίντεο, οι ερωτήσεις που μου έκαναν ήταν ποια είναι η σχέση μου με τις γυναίκες, αν συμπαθώ ή αντιπαθώ κάποια. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι πώς να αντιπαθήσω κάποιον, τον οποίο δεν τον γνωρίζω. Αυτή ήταν το κομμάτι του ψυχολόγου, ότι έχουν γίνει τόσα. Πώς είναι ο χαρακτήρας σου, να σκιαγραφίσουν το χαρακτήρα σου και να το βάλουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ τη φορά σου. Όχι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν και καλά, έχω δει και μερικά αντισύμματα που εγώ δεν θα τα βάζα ποτέ στη ζωή μου αυτά. Εντάξει, είναι το στυλ του κάθε άνθρωπου. Δεν μπορεί να βλέπεις να είναι όλοι το ίδιο. Καλά, εντάξει, είναι μερικά αντισύμματα που δεν βγαίνεις έξω. Βγαίνεις, βγαίνεις, βγαίνεις. Αν το φτιάξεις όπως πρέπει να το φτιάξεις, θα βγεις. Και αναλόγως που πας. Εντάξει, μερικά πράγματα μου φαίνονται παράλογα. Δηλαδή, λέω, τι είναι αυτά, λέω. Ναι, αλλά αν θα πας σε fashion show, έτσι θα πας. Δεν θα πας όπως δίνεις εσύ. Δηλαδή, αν έχουν δώσει μια ιδέα, τώρα για να πούμε και τα σωστά. Ναι. Και λένε ότι θέλει να πάω σε fashion show του κ. Καβαλά, ναι. Ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει ένας κεντρικός. Άκου τώρα, είχε χτες ένα θέμα που έλεγε. Μέσα στο σπίτι σου, ντύσιμο μέσα στο σπίτι σου, τέλος πάντων. Το είδα, νομίζω. Η μία έλεγε ότι ήρθε ο άντρα να γνωρίσει το φίλο της, η άλλη δεν ξέρω εγώ τι. Μία τέλος πάντων που θα έφερνε το φίλο της και αυτά φορούσε ένα διαφανές. Και τώρα το επόμενο, το σημερινό νομίζω, είναι βάλτε διαφανής φούστα. Πώς θα χρησιμοποιούσατε μια διαφανής φούστα. Φόρεμα φούστα, τέλος πάντων, πώς θα το φοράτε. Εύκολο. Η άλλη έβαλε στο σπίτι. Εγώ θα πήγαινα στην πίστα να τραγουδήσω με αυτό. Αυτή που κέρδισε όμως, είχε κάνει και σωστό στυλ. Mm. Είχε βάλει και ποδίτσα. Ναι, νομίζω και ωραίο είδα. Φουστανάκι μικρό. Δηλαδή αυτή και λέω, ναι, αυτή εντάξει, πραγματικά μ' άρεσε αυτή η νύση. Μα υποτίθεται... Οι άλλες, η μία μου φορούσε ένα κουστούμι ροζ. Όντως λες και πήγαινε σε βάφτιση όπως τη το είπε μία. Αν και εμένα μου θύμισε ότι παίζει το με τα κορίτσια αυτό το... αυτή με τα ροζ που ήταν ένα έργο, τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, λέγα, καμία δεν ντύθηκε για το σπίτι. Μέσα στο σπίτι μπορώ να ντυθώ όμορφα, αλλά να δείξω ότι είμαι μέσα στο σπίτι. Αυτές είχαν βάλει ρούχα που ήταν να πάνε η μία για να γίνει τραγουδίστρια, η άλλη για να πάει σε βάφτιση. Μόνο μία μ' άρεσε. Δηλαδή, πραγματικά αυτή που κέρδισε μ' άρεσε και εμένα. Εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ του. Εσύ τι θα βάζεις δηλαδή για μέσα στο σπίτι? Εξαρτάται, το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ είναι ότι καλά στο σπίτι σου κόσμο να έρθει να το... η άλλη έκανε σύσταση το γαμπρό. Ό,τι θα μου άρεσε, ό,τι θα αισθανόμουν εγώ πιο άνετα, αναλόγως ποιον είχα προσκεκλημένο. Γιατί έχεις και ρούχα και αν είχες προσκεκλημένο κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε μια βαρύτητα, καλεί στο σπίτι το αφεντικό σου. Ένα παράδειγμα, γιατί θέλει να συζητήσει ένα κόνσεπτ. Καλό εσένα για να κλείσουμε μια συμφωνία. Δεν μπορώ να πάω όπως πήγε η κοπέλα που περίμενε το φίλο της 15 μέρες. Τον είχε γνωρίσει. Ένα παράδειγμα. Δεν μ' άρεσε. Άρα θα πρέπει να είσαι κόμψη, σικάτη, οικοδέσποινα.
Ωραία, άρα θα βάλω τη στενή μου τη φουστίτσα την ωραία, με το ωραίο μου το πουκαμισάκι ή το μπλουζάκι μου, ξέρω εγώ, αλλά θα βάλω και μια ποδίτσα, ωραία το βάλω η άλλη. Όχι, δεν θα φόραγα ποδίτσα. Εγώ θα φόραγα ποδίτσα, μια ωραία ποδίτσα. Εκείνη περίμενα το φίλο που είχε γνωρίσει 15 μέρες. Όχι, όχι, αυτή με την ποδίτσα, όχι. Ναι. Ναι, αυτή περιμένει το φίλο. Ναι, γιατί ήταν το μοναδικό που είδα. Το μοναδικό που είδα ήταν. Αυτή η κοπέλα μου αρέσει, βασικά σαν εικόνα. Σαν εικόνα σ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, καλή φέρει, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ένα διάλειμμα. Άμα παίξει, κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε και τα ίντερνετ που σέρνονται. Όχι, μια χαρά, είναι απλά βγήκαν διαφημίσεις από τη βία. Θέλω να την κόψω τη διαφημίση, γιατί να το παίξω. Πολλά είναι. Είναι ένας μπέμπης ωραίος, ε. Λοιπόν, η φίλη μας η Κάλλη Φέρη που πάντα είναι μαζί μας, εννοείται ότι την ακούω. Και μετά τον Αλέξανδρο το Μαυρίδη βάζουμε την Κάλλη να μας κάνει λίγο παρέα. Απόψε πάλι ο καιρός κι αλίμονο σ' αυτούς που ζουνε μόνοι. Βροχή σταμάτα, 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 δεν μπορώ. Η παγωμένη μοναξιά διπλά σκοτώνει. Η παγωμένη μοναξιά διπλά σκοτώνει. Μόνη χωρίς αγάπη και στοργή, μόνη μέσα στου κόσμου τη βροχή, μόνη στον δρόμο, μόνη στο σπίτι, μόνη στον πόνο, μόνη στη λύπη. Ούτε ψυχή δεν νοιάζεται για μένα, ναι καμιά. Σαν το πουλί παγώνει την καρδιά μου η ερημιά. Απόψε τούτη η βροχή, σφυρί που κοπανάει την ερημιά μου. Βοριά σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα να χαρείς. Γιατί θα ρω, θα ξεριζώσεις την καρδιά μου. Γιατί θα ρω, θα ξεριζώσεις την καρδιά μου. Μόνη χωρίς αγάπη και στοργή, μόνη μέσα στου κόσμου τη βροχή, μόνη στο δρόμο, μόνη στο σπίτι, μόνη στο πόνο, μόνη στη λύπη. Ψυχή δεν νοιάζεται για μένα, ναι καμιά. Σαν το πουλί παγώνει την καρδιά μου η ερημιά.
Καλυφέρη και είναι από τα πρώτα της τραγούδια. Γκάλι μου, το έβαλε γιατί νομίζω ότι είναι από τα πρώτα στα νιάτα στα τραγούδια αυτό μόνο στην τροχή. Μετά θα βάλουμε άλλο. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα, λέγαμε έτσι και λίγο, ναι, ότι το όνειρό σου άρχισες, δηλαδή, εσύ από ό,τι κατάλαβα, ήσουν ένα καταπιεσμένο άτομο τα πρώτα χρόνια και μετά άρχισες να κάνεις το δικό σου όνειρο πραγματικότητα. Δεν ήμουν ποτέ καταπιεσμένη. Ενώ καταπιεσμένη με την εργασία, δηλαδή. Έκανα πάντα αυτό που ήθελα. Απλά η ζωή πολλές φορές δεν σε πάει στον δρόμο που εσύ θέλεις. Υπάρχει η συγκεκριμένη στιγμή που θα έρθει και θα σε βάλει στη διαδικασία για να το κάνεις. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ, εμένα, όταν έχασα τον μπαμπά μου και πήγα στη διαδικασία και μετά έρθει και ο κορονοϊός και κλείστηκα στο σπίτι. Από τότε τον έχασα τον πατέρα σου. Το 19 τον άφησα. Και εγώ το 19 το Δεκέμβρη. Ναι. Οπότε εκεί, όταν πήγα στη διαδικασία και ήμουνα στο σπίτι μόνη μου και έρθει και ο κορονοϊός και δεν μπορούσα να είχα διέξοδο. Ούτε να πάω εδώ τη μαμά μου. Ούτε εγώ έτσι τελείωσα βρεφονιπιακό όμως και νοσηλευτική με αυτόν τον τρόπο. Έχοντας λοιπόν τα ρούχα της δουλάπας μου και μόνο. Α, έτσι σου την έδωσε. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω και άρχισα να φωτογραφίζω τα στυλ που έβγαζα μόνη μου. Και τα βάζα στο YouTube και αυτά. Δεν έχω κάνει YouTube. YouTube έχουμε με την εκπομπή μόδας που κάνουμε που θα πάει στη τηλεόραση. Δεν έχω ασχοληθεί με το YouTube, να σου πω την αλήθεια. Για πες μου για αυτή την εκπομπή, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω σε πού παίζει, πού μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Όταν θα πάει στην τηλεόραση θα με πάρεις και εμένα μαζί, σαν παρουσιάστρια. Δεν ξέρω τι θα σκεφτείς, δεν ξέρω. Εκεί τι θα κάνεις, θα παρουσιάζω τα στυλ. Θα μιλάω εγώ, θα λέω και τώρα, έτσι και τώρα, εκείνο και τώρα, τ' άλλο. Ωραία. Για πες μου. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Θα έρθω να σου προωθήσω στυλ για χοντρούλες, κοντούλες, πίκιν, πώς δεν μιλείς. Κάνω κάτι τέτοιο. Εμένα, για μένα, το project έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους, όπως είμαστε και εμείς, που έχουμε τις ανάγκες μας, που δεν είμαστε οι πλούσιοι οι οποίοι θα πάμε να αγοράσουμε πολύ ακριβά ρούχα τύπου Dior, Gucci, ποτέ δεν όχι, που θα πάμε, εγώ έχω μία κοπέλα που πάει και ψωνίζει και πάθα πλάκα. Ναι. Και της λέω, να σου πω κάτι κοπελιά, θα με πας και εμένα, γιατί εγώ μπαίνω και μέσα και δεν μπορώ να ψωνίσω. Mm-hmm. Στα δεύτερο χέρι. Αυτό είναι second hand που μου λες. Ναι. Ωραία. Αυτή τώρα με ένα 2 ευρώ. Την είδα την άλλη φορά και λέω τι σημαίνει είναι αυτό. Και μου λέει ξέρεις πόσο στοιχίζει όλο αυτό. Λέω πόσο, 15 ευρώ. Λέω, τι λες τώρα. Αυτά υπάρχουν και β' μαγαζιά υπάρχουν πολύ ωραία στην Αθήνα. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα πήγαινα να ψωνίσω από εκεί. Ρε εσύ και εγώ τα βλέπω και δεν μου κάνει κλικ. Και πρέπει έτσι. Δηλαδή, της λέω καλά δεν βαριέσαι να ψάξεις. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω μου λέει είναι να έχεις μάτι. Και όντω και τα τρία είναι. Κομμάτια που φόραγε ήταν απίθανα. Και μου λέει θα σε πάρω να σε πάω εγώ να δεις που θα σου βρω ωραία κομμάτια. Εντάξει, εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους εκπομπή. Για μένα η εκπομπή έχει να κάνει, είμαστε όλες γυναίκες, είμαστε λοιπόν, είμαι εγώ και άλλες 4 κοπέλες που έχω επιλέξει, είμαστε γυναίκες, οι οποίες είμαστε όπως όλοι, εργαζόμενες, μαμάδες υπάρχουν, με ταλέντο σε αυτό που κάνει η καθεμία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πει ότι θα δείξουμε πράγματα μέσα από την δουλειά μας και άλλα πράγματα που φτιάχνω κι εγώ έτσι ώστε να δώσουμε ιδέες στους ανθρώπους εκτός το να πάνε να αγοράσουν οτιδήποτε άλλο από οποιονδήποτε σχεδιαστή που είναι δικαίωμά τους γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν όμως να προσαρμόσουμε και να δείξουμε τα στυλ με τον δικό μας τρόπο και να μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν πραγματικότητα γιατί δεν μπορούν όλοι. Άρα λοιπόν ενώσαμε τις δυνάμεις μας, επέλεξα λοιπόν άλλες 4 κοπέλες. Οι 2 κοπέλες είναι μοντέλα, οι άλλες 2 κοπέλες είναι make-up και μαλλιά και κάνουμε ολοκληρωμένα στυλ. Ξεκινήσαμε το τρέιλερ όλες μαζί, στην πρώτη εκπομπή γιατί και τα κορίτσια εργάζονταν και πρέπει να ξέρουμε το υπάρχει χρόνος για το στούντιο. Κάτι είδα μπορούμε... στο προφίλ σου και μ' άρεσε γι' αυτό. Ναι, μπορούμε να μαζευτούμε όλες μαζί. Ευελπιστώ στις 30 που έχουμε γύρισμα να μαζευτούμε όλες μαζί. Εγώ λοιπόν έχω την επιμέλεια του styling, των μαλλιών, το μακιγιάζ, επιλέγω λοιπόν τι θέλω, η καθεμία να δείξει και δείχνω στον κόσμο, αφού φωτογραφίζω τα κομμάτια ένα προς ένα, πώς ξεκινάμε, ποιος είναι ο κορμός και πώς το εξελίσσουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο διαφορετικό.
και όχι αυτό που θα δεις. Έφτιαξα λοιπόν στην πρώτη εκπομπή με ένα statement παντελόνι, ένα λευκό πουκάμισο από την ντουλάπα μας, τις τυράντες μου από την ντουλάπα μου, ζώνη από την ντουλάπα της άλλης κοπέλας, τα παπούτσια μου και έδειξε ένα ολοκληρωμένο glam rock στυλ. Τα μαλλιά που επιλέξαμε τα κάνουμε μεταξύ μας, δηλαδή τα κορίτσια κάνουν είτε σε μένα είτε στις υπόλοιπες κοπέλες που έχουν λάβει τα μαλλιά και το μακιγιάζ πάλι μόνοι μας. Άρα εκεί μπορούμε να δείξουμε και δύο tips στο μακιγιάζ και δύο tips στα μαλλιά. Εκτός του ότι σίγουρα θα έχουμε και καλεσμένους και πολύ ιδιαίτερους και θέλουμε να περνάνε καλά. Να δει, να τους κάνουμε μια ωραία περιποίηση και να παίρνουμε πέντε απαντήσεις. Να δίνουμε πέντε δουλειά τους. Να με κάνετε, να με μεταμορφώσετε. Είμαστε στο Diamond Channel, στο YouTube. Η πρώτη μας εκπομπή είχε μόνο στις... Τότε είχαμε ξεκινήσει με 58.000, 59. Έχουμε ήδη 17.000 προβολές. Ωραία. Έχουμε 1.900 like. Έχουμε ανθρώπους και από εξωτερικό, οι οποίοι μας ζητάνε και υπότιτλους, για να μπορούν να παρακολουθούν. Έχουμε ανθρώπους με πρόβλημα κόφωσης, πρόβλημα όχι. Με... Τέλος πάντων, με βαρικοία που με θέλουν βαρικοία, να οργανιστούν. Σωστά, που θέλουν και εκείνοι να βάλουμε, να μπορούν και εκείνοι να παρακολουθούν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είμαστε μόνο τρεις. Δηλαδή, αν έρθω εγώ και σας πω, παιδιά, εγώ είμαι άχρηστη, δεν ξέρω να ντύνομαι. Πώς θα μου συστήνατε να ντύνομαι, ώστε να μπορώ από το πρωί στο γραφείο, μετά να πάω και στην εκπομπή. Πάρα να πολύ κάνεις ένα τέτοιο, κατάλαβες τι λέω. Μπορώ να το κάνω στην πορεία. Να... Μπράβο, αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε καλεσμένους. Και θα κάνουμε τέτοιο κόνσερτ. Και θα είμαι καλεσμένη σου, που θα με φτιάξεις. Πώς μπορώ να ξεκινήσω το πρωί, πάω στο γραφείο και όπως έρχομαι εδώ πέρα, τι θα αλλάξω, κατάλαβες. Αυτά είναι εύκολα. Ναι, ωραία, δεν είναι δύσκολα. Σου άρα περιμένω πότε θα κάνουμε την εκπομπή. Ήδη και εγώ φορούσα ένα φουστάνι μια σχεδιάστρια φίλη, ένα βραβευμένο μπραντ, το Skinny Fashion, είναι της Γεωργίας Σιόνι. Ταλαντούχη και πολύ βραβευμένη. Η Γεωργία μας έχει πάει σε πάρα πολλά σόου στο εξωτερικό και έχει βραβευτεί. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Το οποίο λοιπόν αυτό είχε μία ιδιαιτερότητα. Το φουστάν είχε ένα φερμουάρ, το οποίο άνοιγε και στην πανόψη και στην κάτω. Οπότε δείχνω σε αυτό πώς μπορεί να το φορέσεις πιο φιλικά με τη γόβα σου, με καλσόν, χωρίς να μην έχεις πολλά σκουλαρίκια, βραχιόλια. Το βραχιόλι μου το είχα βάλει στο πόδι. Δεν το είχα βάλει στο χέρι. Είναι μία αλλαγή. Ποιος μας είπε ότι θα πρέπει τα βραχιόλια να τα φοράμε μόνο ως... τα βραχιόλια να τα φοράμε μόνο στο χέρι και όχι στο πόδι. Ποιος το λέει αυτό. Και γιατί να μην το βάλουμε πάνω σε ένα παπούτσι και να δώσουμε μια άλλη νότα. Ποιος μας δει, μας λέει. Όλα αυτά που λες μ' αρέσουν, ναι. Ναι, όλα αυτά τα κάνω μόνη μου. Δηλαδή, έχω ξυπνήσει το πρωί και έχω ένα κολιέ. Ωραία, ένα κολιέ, έχει δύο γραμμές. Το ένα είναι έτσι πιο ροκ και το άλλο είναι στριφτό. Ωραία. Παίρνεις στην μπροστά όψη πιο κοντό, πιο μακρύ. Ωραία, εγώ αυτό το πέρασα στο χέρι μου, έβαλα και τα δαχτυλίδια και το φοράω. Και το φοράω ως βραχιόλι με δαχτυλίδια. Αυτό μπορώ τώρα να το βάλω... που λες, εγώ έκανα έτσι, έπαιρνα κάτι μαργαριτάρια της μάνας μου, τα μακριά, τα κολιέ. Mm-hmm. Και το έκανα ένα-δύο και το έκανα μετά και τρία δαχτυλίδια εδώ. Εγώ το έτσι, κάνω παλιά, το και κάνω. Με ασημένια που μπορείς. Ναι, ήταν... Ποιος επίσης σου λέει ότι δεν μπορείς να μεταποιήσεις κάτι δικό σου πάρα πολύ εύκολα και να το κάνεις πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Ποιος σου λέει ότι δεν μπορείς, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, να έχεις ένα ρούχο το οποίο σε προβληματίζει σαν χρώμα με το καλσόν που έχεις επιλέξει. Ωραία, και γιατί να μην επιλέξεις κοντά στους χρωματισμούς δύο καλσόν και να βγάλεις το χρώμα που θέλεις. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε στα μαλλιά και δεν μπορούμε μετά να το κάνουμε. Μετά την καραντίνα, ξέχασα τι σημαίνει καλτσόν. Τώρα, ή η ζωή που κάνω, μπορεί. Ή επειδή φοράω πολλά. Οι επιλογές στον τίσιμο. Ναι, ή τα κολάν, επειδή φοράω πολλά κολάν, δεν φοράω. Πιο παλιά, ας πούμε, φοράγα καλτσόν και το κολάν από πάνω. Τώρα το έχω καταργήσει τελείως το καλτσόν. Το καλτσόν θα το βάλει με τη φούστα. Δεν το βάλει με το κολάν. Ξέρω γιατί μου έχει κάτσει αυτό, δηλαδή. Λέει, παιδί μου, φοράγαμε, ήταν κρύο, φοράγαμε το χοντρό καλτσόν και από πάνω κολλάν, το παντελόνι. Το έχω καταργήσει τελείως. Μα δεν κάνεις κάτι άμα βάλεις το χοντρό καλτσόν και το κολλάν. Και γενικά δεν χρειάζεται να φοράς πάντα κολλάν. Καλά, ναι, αλλά
και με τζίνι. Τα έχω, σου λέω, το έχω, τι έχω πάθει και το έχω ξεχάσει. Το σκεφτόμουν, λέω, ρε παιδιά, πόσο καιρό έχω να βάλω το καλτσόν. Όχι, απλά έχεις επιλέξει ένα συγκεκριμένο στήλ σήματος και έχεις μείνει σε αυτό. Και δεν κάνω δοκιμαντικά από τα ρούχα και μου έρχεται να πετάξω όλα να διάσω την ντουλάπα. Να πάω να πάρω άλλη. Η ντουλάπα σου θέλει συγκεκριμένα πράγματα να έχεις σαν κορμό. Νομίζω ότι και κάποια πράγματα πρέπει να φύγουν. Σίγουρα. Πάντα. Όχι πρέπει να φύγουν. Πρέπει να τα ανακυκλώνεις. Ναι, η ανακύκλωση, ναι, ναι, ναι. Η βιώσιμη μόδα είναι το α και το ω. Αν θέλουμε να βοηθάμε και τους ανθρώπους γύρω μας, μπορούμε να τα δώσουμε. Καλά, εγώ δίνω, ναι. Σίγουρα υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και πλέον και στα μαγαζιά υπάρχουν εσωτερικά. Καλά, ναι. Γιατί υπάρχουν και διάφορα υφάσματα, να ξέρεις, που είναι από ίνες, που αυτά δεν έχουν κύκλο ζωής. Δηλαδή, μπορεί να το πάρεις, υπάρχουν εταιρείες που το δίνεις και ξαναβγαίνει πάλι από την αρχή. Με την ίδια ίνα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να έχεις ένα ρούχο που πρέπει να το δώσεις και μετά να γίνει μία-δύο φορές και για... το πετάμε. Ωραία. Υπάρχουν και στη βιώσιμη μόδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν λοιπόν ίνες οι οποίες ανακυκλώνονται και δεν έχουν θάνατο. Mm-hmm. Δεν έχουνε. Εμείς έχουμε σαν άνθρωποι προσδόκιμο ζωής. Αυτοί είναι... Δεν έχουνε. Άρα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σε αυτό έχουμε δει και ανθρώπους που έχουν φτιάξει με σκουπίδια ρούχα. Όχι, μαζεύανε μόνο, από σκουπίδια και με, ρούχα, πλαστικά. Με πλαστικά, με χαρτιά, έχω δει κοπέλα. Εντάξει, αυτά γίνονται, αλλά γενικότερα τα υφάσματα της βιώσιμης μόδας είναι φύκια, μπορεί να είναι φελός. Εγώ έχω. Εγώ φορούσα, ξέρω εγώ, οργανικό βαμβάκι στα μανίκια, πολύχρωμα και βινίλ. Δηλαδή, η μία όψη όντως ήταν βιώσιμη μόδα. Και τους έδειξα λοιπόν πώς το κάνουμε ροκ, με δύο αλλαγές, πώς το έχουμε πιο θηλυκό. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία μας τα λες. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και μετά την καλυφέρη, να βάλω τα δικά μας παιδιά. Το λάτρι θα το σηκώ. Μόνο η αγάπη είναι αυτή, είναι αυτή που μετράει. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που θέλεις πάντα να νικάει. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που όταν τη χάνεις σε πονάει. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που μόνο αγάπη σου ζητάει. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Είναι αυτή το φως της ψυχής σου το σκοτάδι. Πίστεψε στη φλόγα, πανάβει από τη στάχτη. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Τρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Κι εσύ χαμένος, γιατί φοβάσαι αγάπη που θα σε πάει. Εγκλωβισμένος σε μια ζωή, σε μια ζωή που ξεψυχάει. Μα η αγάπη δεν είναι φυλακή, είναι η γη, ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που μόνο αγάπη σου ζητάει. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Είναι αυτή το φως της ψυχής σου το σκοτάδι.
κάνε κάτι, κάνε κάτι. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Στρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Έξω τριγυρνάει η ελεύθερη αγάπη. Και τρέξε και ψάξε, γέλα και κλάψε. Κάνε κάτι για την αγάπη. Εγώ με τα ονόματα, τώρα μας ακούει ο κόσμος. Α, ωραία. Εγώ με τα ονόματα δεν είμαι καμένη, μην νομίζεις. Δεν τα κρατάω τα ονόματα, δεν μπορώ να κρατήσω εύκολα δηλαδή, τα ονόματα. Εγώ θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι εσύ από πέρυσι έχεις ξεκινήσει στο ράδιο της Νέας Μύρνης και κάνεις κάποιες στιλιστικές... Κάνω εκπομπή μόδας. Εκπομπή μόδας και μας στιλιστικά μας συμβουλεύει στιλιστικά, έτσι δεν είναι? Όχι. Αυτό που κάνω εγώ, που έχω επιλέξει να κάνω, είναι να δίνω ιδέες στον κόσμο και πλέον... Αυτό δεν λέω τώρα, βρε, σήμερα λόγια. Περίμενε. Πλέον ανεβάζω και φωτογραφίες, έτσι ώστε όταν σου λέω κάτι που εσύ δεν οφείλεις να γνωρίζεις ούτε την ορολογία και εγώ μπορώ να σου την πω, να σου εξηγήσω τι είναι το καθένα και πώς και εγώ θα το έκανα αυτό και να σου δώσω μία ιδέα πώς θα το κάνεις, θα το εξελίξεις αυτό. Δηλαδή θα το ξεκινήσεις από κάπου, αυτό δηλαδή που κάνω εγώ τώρα στο Νέα Σμύρνη Radio TV, το κάνω στην τηλεόραση, απλώς με βλέπουνε. Όπως με βλέπουν τώρα, με βλέπουν και εκεί. Ωραία. Καταλαβαίνεις. Δεν σηκώνομαι όπως εκεί και δείχνω πέντε πράγματα, δεν υπάρχει ο χώρος που σε τραβάνει κάμερες και έχεις την επαφή με την τηλεόραση ουσιαστικά, γιατί βγαίνομαι πλέον στην επόμενη εκπομπή στη τηλεόραση, σε όλα τα κανάλια. Αθήνα. Περίμενε τώρα, γιατί μου το είπες αυτό και όταν ήταν ενάρτης. Ναι. Η day μου, η εκπομπή βγαίνει. Μην μπερδευόμαστε, γιατί τώρα μας έλεγες για το ράδιο Νέα Σμύρνη. Όχι. Εγώ σου λέω ότι στη Νέα Σμύρνη τι έχω εγώ κάνει για να έχω διάδραση με τον κόσμο, για να με ρωτάνε. Ωραία, πάει αυτό το κομμάτι. Και μετά είσαι στο day μου, Diamond Channel. Diamond Channel.
η εκπομπή που κάνει στο Diamonds Channel θα βγει και στην τηλεόραση. Ναι. Όταν λες όλα τα κανάλια, με τι ιδιότητα θα βγει όλα τα κανάλια? Στο κανάλια θα μπει ως εκπομπή μόδας, όχι σε μεγάλα κανάλια όπως είναι ο Αντένα και το Μέγκα, αλλά θα γιατί παίξει. Γιατί σε άκου τώρα να σου πω κάτι, να λέμε πράγματα, δηλαδή αν σε πας στο Open... Mm-hmm. Δεν θα πάω. Δεν θα πάω στο Open. Α. Η μιλάμε διαδικα... τώρα κανάλι Κόντρα, κανάλι TV, από ό,τι ξέρω θα είναι Πελοπόννησο σε συγκεκριμένο κανάλι, μπράβο. Κορινθία, ναι. Θεσσαλονίκη, ωραία. Στο Star Βορειοελλάδας. Ωραία. Ωραία. Εκτός από Κρήτη αυτό και Κρήτη θα είναι, μας έχουν ζητήσει για Κύπρο. Α, ωραία. Μας έχουν ζητήσει ωραία, να φύγουν. Ωραία, ωραία, ωραία. Γενικά, με το που είδαν την πρώτη εκπομπή, ζητήσανε πολύ να έρθει. Κατάλαβα. Άρα είναι ωραίο. Άρα, για να τα λέμε τα πράγματα να ακούγονται... Ναι, γι' αυτό σου είπα, δεν είναι σε μεγάλο κανάλι. Αυτό, μπράβο. Είναι σε κανάλια, σε όλη κανάλια, την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό, γιατί και ακούγεται η εκπομπή και βλέπετε και μετά δεν ξέρεις. Αν θα πάει και σε μεγάλο. Είναι καλό γιατί είναι διαφορετική. Την Πεγατόρου σε μικρό ήταν και τώρα είναι σε μεγάλο. Ναι, αλλά είναι αυτό. Διαφορετική εκπομπή. Καμία σχέση με ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα. Όλοι το έχουν γράψει αυτό. Δεν είναι ό,τι βλέπεις. Πρέπει να το δεις και να το καταλάβεις. Εγώ είδα στο Facebook που τα ανέβασες, είδα. Κάθισε και σας χάζεψα. Είδα για να ξέρω τι γίνεται, τι φέρνω. Είδα. Mm-hmm. Εσύ τι λες, δεν θα βλέπω. Και μ' άρεσε αυτό σου λέω. Και γι' αυτό σου λέω ότι μας προτείνεις, μας δίνεις προτάσεις, ναι. Μας συμβουλεύεις. Ας πούμε τώρα, εγώ να σε εκμεταλλευτώ που σε έχω εδώ, για το 24, τι χρώματα παίζουνε τώρα το Πάσχα, τι μιλάμε θα μας την πρότεινες, που έρχεται και Μάη στο Πάσχα, που είναι η Άνοιξη, ποια χρώματα παίζουνε, το πράσινο ας πούμε ξέρω ότι πέρυσι ήταν τα όπα του, φέτος τι είναι. Φέτος είμαστε στα πιο παστέλ. Α, γυρνάμε πάλι στα παστέλ. Πρέπει, ναι. πρέπει να. Ας πούμε, είδα ότι έρχεται, λέει, ξανά η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα δεν έχει φύγει και ποτέ. Απλά έχει βγει, λέει... έχει βγει πιο Gladiator τώρα. Ναι, τώρα λέει πολύ ξανά πιο... επιστρέφει η πλατφόρμα. Αυτό που επιστρέφει είναι το Needle Hill, το οποίο είναι. Πες τα μου και ελληνικά, γιατί ναι, είναι τα το πολύ χαμηλό τακούνι στο πέδιλο που ανοίγει πίσω, κλειστό μπροστά. Ανοιχτό πίσω. Ναι, αυτό πάει. Αυτό ναι. Λοιπόν έχει επιστρέψει. Γενικά το χαμηλό τακούνι έχει επιστρέψει. Τώρα όσον αφορά την πλατφόρμα, αυτό που βγάλανε, γιατί δεν πρέπει να ακούς ό,τι ακούς, πρέπει να το βλέπεις μέσα από τα fashion show. Μέσα από το fashion show λοιπόν βγάζουν τον Gladiator. Δηλαδή το Gladiator έχει να κάνει με την ρωμαϊκή εποχή. Έχεις δει κάποια δερμάτινα που ήταν μέχρι πάνω ρωμαϊκή. Που ήταν ίσια, αυτά πλέον έχουν πάρει ύψος. Δεν σε κατάλαβα. Μιλάμε για παπούτσι, για... Παπούτσι, παπούτσι. Μιλάμε για δερμάτινο παπούτσι, αυτά τα παπούτσια που φοράγαμε οι αρχαίοι Έλληνες που έκανε το δετό, έτσι. Το έχουν κάνει με δέρμα. Αλλά είναι ίσιο. Με δέρμα. Είναι πλατφόρμα. Όχι, το έχουν κάνει. Πλατφόρμα. Mm-hmm. Είτε θα έχει δέσιμο στην μπροστά πλευρά, γιατί είναι κλειστή η πλατφόρμα, το ναι, είδες αυτό. Ναι, ναι. Έχει βγει σε ασημή, έχει βγει σε άλλα χρώματα, γιατί πλέον φέτος είναι πολύ τα παστέλ στη μόδα. Δηλαδή, όπως κάποτε έβγαινε το θαλασσί, το πολύ, το σωμόν, το ροζ, αλλά όχι στα θερμά, ναι. Όπως είναι τα μαλλιά σου, είναι θερμό χρώμα αυτό που έχεις, ναι, το πέρπλ. Ωραία. Ωραία. Σκέψου το purple, αλλά να έχει μέσα γκρι. Άρα έχει γίνει πιο ψυχρό. Πιο πολύ λοιπόν παίζουν αυτά τα χρώματα φέτος. Και έτσι βγήκαν και τα παπούτσια. Ουσιαστικά. Ωραία. Αυτά λοιπόν είτε θα βαίνουν μέχρι πάνω, που είτε βαίνουν με κουμπώματα. Πώς φοράγαν οι Ρωμαίοι. Κατάλαβα, ναι. Ωραία. Είτε θα βγαίνουν, αλλά έχουν όγκο. Πολύ. Γίνανε στρογγυλά πλέον. Δεν είναι η κλασική πλατφόρμα που φοράγαμε. Να σου πω κάτι, μωρέ. Εμένα μερικά παπούτσια μου φαίνονται τόσο χοντρό παπούτσια που δεν θα τα φόραγα. Δηλαδή κάτι πλατφόρμες ή κάτι ψηλά χοντροντάκουνα. Ναι. Εντάξει, σαν ορθοστασία, γιατί δούλευα, θυμάμαι και δούλευα ορθοστασία, κάποια με βολεύανε. Αλλά μερικά ήταν τόσο. Χάνει η γυναίκα τη γοητεία της, νομίζω, με αυτά τα παπούτσια, ναι. Την υλικότητά της. Είναι για άλλες ηλικίες μερικά, δηλαδή, να ξέρεις. Η Βόβα,
Για όλες τις ηλικίες, για μια κοπελίτσα με αυτό. Το τόσο χοντρό παπούτσι είναι για την ηλικία σου, για την ηλικία μου. Όχι, δεν μα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι και θηλυκό για μια κοπελίτσα για την ανιψιά μου. Δηλαδή, εμένα άμα τα φοράει η ανιψιά μου, αυτά τη μαλώνω, δεν μ' αρέσει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μόδα. Με ρώτησες τι είναι μόδα. Ναι, εντάξει, το λέμε, αλλά θέλω να σου πω πώς. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Πώς βγάζω κάτι μόδα, ναι, που χάνει τη θηλυκότητά της η γυναίκα. Οτιδήποτε μπορεί να βγει μόδα. Η μόδα δεν είναι κάτι που απλά είναι ωραίο. Ποιος το είπε αυτό? Από πότε? Η μόδα δεν σου λέει. Είναι και το άσχημο. Είναι και το περίεργο. Είναι και το avant-garde. Που δεν θα το βάλεις εσύ. Γιατί δεν θα πας εκεί. Έχουμε γίνει κακόγουστη δηλαδή για δεν να είμαστε μες στη μόδα. Δεν είμαι κακόγουστη. Δεν είμαστε κακόγουστη. Κατάλαβες. Δεν είμαστε κακόγουστη. Ο καθένας επιλέγει τι θέλει να βάλει. Το ότι το είδες στο fashion show δεν σημαίνει ότι θα το βάλεις. Ούτε υποχρεούσε. Αλλά δεν μπορεί στο fashion show ο κάθε ένας σχεδιαστής να βγάλει αυτό που εσένα θα σου αρέσει. Θα βγάλει μόδα. Άρα αυτό, στο δικό του το μυαλό, αυτό του αρέσει. Ναι, δεν ήμουν εγώ τώρα ένας γαβαλάς, ας πούμε, και μου ερχόταν να βάλω το βρακί μου ανάποδα. Δηλαδή να βάλω το βρακάκι μου και να βάλω από εδώ μια κότσο και από εδώ ένα κότσο και το βρακί μου πάνω θα γινόταν μόδα. Πρώτα απ' όλα δεν θα φορεί κανένα βρακί στο κεφάλι. Μπορεί να το φορεί όμως το πρόσωπο. Για να κρύψει τη μούρη του. Για να δώσει κάτι διαφορετικό. Κατάλαβα τι λες. Μα η μόδα δεν και είναι. Και όμως θα σου πω κάτι, συγγνώμη, οι μπανάνες αυτές που φοράγαμε έτσι δεν είναι και τα βρακάκια, καλά το σκέφτηκα. Ναι, δεν είναι, μαντήλι είναι η μπαντάνα. Η μπαντάνα αυτό, ναι. Μαντήλι είναι. Μαντήλι είναι η μπαντάνα. Αυτό έχει να κάνει. Πόσο με το... μόδα είχαν αυτές. Έχει να κάνει. Είχα πάρει όλα τα χρόνια. Έχω κι εγώ. Έχει να κάνει και με το υλικό. Τι θα φορέσει, πώς θα το φορέσει. Δεν μπορεί όμως να πάει να θα δεις στο fashion show ότι θα φόρεις εσύ κι εγώ. Αλλιώς γιατί το κάνουνε. Άμα δεν δώσουν μια διαφορετική νότα. Έτσι είναι. Φέτος έχουμε χρυσό πάλι. Το χρυσό πάλι. Έχουμε φλωράλ πάλι. Ωραία. Έχουμε λευκό πάλι. Έχουμε πολύ ωραίο τυρκουάζ. Παπούτσια και σε τσάντες. Για μένα πολύ μεγάλη σημασία έχουν τα αξεσουάρ. Πολύ μεγάλη σημασία. Ένα αξεσουάρ μπορεί να σου χαλάσει όλο το σύνολο ή να στο φτιάξει όλο το σύνολο. Αυτό παίζει ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Και εγώ δεν δίνω βάση στα αξεσουάρ, να ξέρεις. Πολύ βασικό το αξεσουάρ. Τσάντες, παπούτσια και τέτοια. Τσάντες, παπούτσια, κοσμήματα, σκουλαρίκια μπορούν να σου διαλύσουν. Έχω μια τσάντα που την πήρα πέρυσι το Μάρτιο, τώρα έκλεισε χρόνο. Πρώτη φορά στη ζωή μου, ρε παιδιά, που κυκλοφορώ έναν ολόκληρο χρόνο την ίδια τσάντα. Εγώ είμαι τσαντού. Και κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες κουράζεται το μάτι μου. Αυτή με έχει βολέψει. Ή με έχει βολέψει η τσάντα, ή έχω βαριά κατάθλιψη και έχω πάθει και δεν ασχολούμαι. Δεν έχεις βαριά κατάθλιψη. Απλά δεν ασχολείς ιδιαίτερα. Καλά, εγώ αν δεν άλλαζα τσάντα, αρρώστανα. Τώρα αυτή με έχει βολέψει ένα χρόνο. Είναι και μαλακιά. Αλλά ή έχω πάθει. Δεν πάει καλά. Μπορεί να δίνεις βάση σε κάτι άλλο. Μπορεί να δίνεις βάση σε κάτι άλλο. Δεν είναι απόλυτο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το ντύσιμο όμως και αυτό δεν φτιάχνει την ψυχολογία. Πάρα δηλαδή, πολύ. Μια γυναίκα, θυμάμαι, ήταν μια εκπομπή που αυτή η εκπομπή μου άρεσε παλιότερα. Που πήγαινε μια γυναίκα, ξέρω εγώ, ατιμέλητη, νοικοκυρά, έτσι και την κάνανε και τη βγάζανε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτή μου άρεσε η εκπομπή. Γινόντουσαν. Ναι, γιατί λέω, κοίταξε τώρα. Όταν κάποιος είναι πολύ πεσμένα ψυχολογικά και τον πάρουν και τον φτιάξουν και αυτό. Ανεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις. Σίγουρα, παίρνανε και τα ρούχα. Παίρνανε και τα ρούχα. Εγώ ξέρω κοπέλες που είχαν πάει. Είτε παλαιότερα είχε σκορδά, από ό,τι θυμάμαι. Είχαν κι άλλοι. Ναι, έτσι μια τέτοια αυτή εκπομπή, ωραία. Εσύ, ναι, αλλά εκεί δεν είχαν μόνο αυτό. Είχαν και μαλλιά, είχαν και μακιγιά. Ναι, όλο, να σε αλλάξουν όλο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο κόνσεπτ. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο, δεν ξανά έγινε ποτέ. Δεν είχε τηλεθέαση. Γιατί? Δεν είχε τηλεθέαση. Ό,τι δεν έχει τηλεθέαση δεν ξαναπαίζει. Γιατί ο κόσμος πλέον. Είναι κουτσομπόλης και κακός. Ασχολείται. Και θέλει να βλέπει τις όμορφες κοπέλες να τσακώνονται. Εγώ θεωρώ όχι. Εγώ θεωρώ ότι έχει μπει στη διαδικασία να ασχολείται πολύ με τους φόνους, με όλα αυτά που γίνονται, τα οποία έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ήταν παλαιότερα έτσι τα πράγματα. Οπότε δεν ένα λόγο. Ακουγόντουσαν οι φόνοι.
Εδώ πέρα όλα τα κανάλια έχουν, είναι οι δικηγόροι, τα ξέρουν όλα, τα μαθαίνουν όλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν δικογραφίες. Δεν μπορεί να το διανοηθεί ο εγκεφαλός μου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Από πού παίρνουν δικογραφίες, γίνεται να παίρνεις. Και ακόμα και εμένα, ξέρω εγώ, με ενδιαφέρει αυτό που θα ακούσω, γιατί εκεί που ψάχναν αυτό το παιδί που. Πώς τον λέγανε. Μπαμπή. Το τελευταίο παιδί που ψάχνανε. Που τον είχε σκοτώσει, ή ακούστηκε ότι. Υπάρχει περίπτωση να τον έχει σκοτώσει ο. Τι ξέρω, για πες. Ο Κρεοπόλης. Α, ναι, 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 το παλικάρι αυτό με τον Κρεοπόλη. Σωστά. Με τα λεφτά, ναι, μπράβο. Ναι. Ωραία, εκείνον τον άνθρωπο δεν τον ψάχνανε. Τον Κρεοπόλη. Όχι, το παιδί αυτό. Που ναι. Το βρήκανε μετά σε βαλτόδη περιοχή. Ναι. Το ψάχνανε, ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν ψάχνανε το συγκεκριμένο άτομο, όλοι από πίσω υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί και ήταν περιστατωμένες οι απόψεις. Πηγαίνανε εκεί που εκεί ήταν ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, ο οποίος ήθελε να βρεθεί ο άνθρωπος μαζί με την οικογένεια. Συνέπασχε. Ναι. Δηλαδή έχει γυρίσει λίγο εκεί όλη η κατάσταση. Ενώ να σε ρωτήσω κάτι, ξέρω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά με την Βίκη Κουλιανού, ναι. Έχουμε κάνει μαζί ένα βίντεο, ναι. Μπράβο. Έχουμε κάνει. Και με το ποιον άλλον έχει, με τον... Είχαμε πάει και είχα κάνει ένα fashion show που ήταν guest ο Γιάννης Παλιάρας, εξαιρετική και οι δύο. Εξαιρετική, όσο παλαιότερο τόσο το καλύτερο, να ξέρετε. Τα μοντέλα εννοείς, όσο πιο παλιά τόσο πιο καλύτερα, αυτό εννοείς. Πολύ πιο σωστά στην ώρα τους, πολύ πιο επαγγελματίες. Εγώ νομίζω τώρα ότι επειδή έχουν βρωμήσει τα μοντέλα, γι' αυτό δεν υπάρχουν... Υπάρχουν μοντέλα και μάλιστα... Υπάρχουν καλά μοντέλα, αλλά εννοώ ότι... Άκου τώρα να δεις, όπως είναι με τους τραγουδιστές. Mm-hmm. Εντάξει. Κάποτε ήταν πιο λίγοι τραγουδιστές. Μπορώ να απαντήσω. Απάντησε, ζωντανή εκπομπή μες τα βρωμένα τραγούδι, ναι. Εντάξει. Σκοπό. Κάει μορεμπέτικο για σένα. Φίγουρα σε μια πίστα ζωντανή. Και παίζει το μπουζούκι. Χορεύει η ζωή. Το τέλης πάει απ' το κέφι και εγώ σε πίνω σου γελάω. Κλαίω για σένα και πονώ. Και εγώ σε πίνω σου γελάω. Κλαίω για σένα και πονώ. Στο καπηλιό τα μεθυσμένα μου μεράκια άγγελοι μοιάζουν στο χώρο. Ήρθα κι απόψε στα μεράκια να ξεχαστούνε τα παλιά. Κάτω να πάν τα βασανάκια να ηρεμήσει η καρδιά. Κι εγώ σε πίνω και χορεύω με τον καημό μαζί παλεύω. Κι εγώ
εγώ σε πίνω και χορεύω. Με τον καημό μαζί παλεύω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Ακούσαμε Αντώνη Βαβουκά, το ρεμπέτικο, σταθερή αξία ο φίλος μας από την Κρήτη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, γιατί εμείς κάτι σοβαρό συζητάγαμε εδώ πέρα. Α, λέγαμε τώρα που πήρε ο παραγωγός, βέβαια, ναι, και τη διέκοψε, γιατί θέλει να πει. Λοιπόν, για να ξαναεπανέλθουμε και να πούμε, εγώ τώρα θέλω να δω την εκπομπή σου σε επανάληψη, γιατί δεν την είδα. Ωραία. Μπαίνω στο Facebook. Μπαίνεις στο Λατινικά, YouTube. Στο YouTube μπαίνω. Ναι. Και τι πατάω? Diamond Channel Greece. Diamond Channel πατάς. Βρίσκεις στο Diamond Channel Greece και κατευθείαν βλέπεις την εκπομπή. Είναι ανεβασμένη ήδη εκεί. Και τη βλέπεις. Πατάς και τη βλέπεις. Ανέβηκε στην πρεμιέρα της. Ωραία. Την 5η 29 Φεβρουαρίου. Τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου. Ναι, και η αλήθεια είναι την Παρασκευή, λόγω και των τεμπών που εννοείται και εγώ απέργησα. Για να είμαι απόλυτη σαφής αυτό που λέω, ναι, βεβαίως. Και με όλη την απεργία που έγινε. Τώρα αυτό με τα τέμπη, εγώ είχα εκπομπή εκείνη την ημέρα. Αφιέρωσα τραγούδια, εννοείται, αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάει για να κινείται. Όχι, εγώ δεν πήγα στη δουλειά. Εφόσον μπορούσα να έχω μία μέρα. Εγώ και δούλεψα. Όχι. Δούλευα κανονικά. Κανείς δεν μου είπε ότι δεν πάει κάνεις αποχή. Δηλαδή ούτε καν, ούτε καν. Όλο το γραφείο δούλευε. Όλο το εγώ αποφάσισα δούλευε, ότι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για ήταν αυτό. Την απεργία. Ναι, εγώ αυτό έκανα. Όχι, εγώ κάνω μνημόσυνα, κάνω απόλυβα, κάνω προσευχή για τις ψυχές. Ο κάθε άνθρωπος, όπως το βλέπω. Τώρα, εγώ επέλεξα να κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ θα σου πω κάτι τώρα λιγάκι, γιατί νομίζω ότι η καραντίνα για κάποιους πώς λέγονται αυτοί που κάνουν συνωμοσίες, ήταν ότι έπρεπε. Τους έδωσε φωνή και μάτια και αυτά, γιατί βλέπω τους ίδιους ανθρώπους που ήταν αντιεμβολιαστές, οι ίδιοι ανθρώποι να ήταν αυτοί που χειροκροτάγανε τους νοσηλευτές, οι ίδιοι ανθρώποι να είναι αυτοί τώρα που χτυπιούνται και λένε για τα τέμπη, οι ίδιοι, δηλαδή, είναι οι ίδιοι. Δεν θα συμφωνήσω. Καθένας ό,τι επιλέξει να κάνει. Εγώ π.χ. δεν παίρνω την. Βασικά το λάθος της ιστορίας είναι ότι όλα κομματικοποιούνται. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετη. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν είμαι πρόβατο. Θα πρέπει να έχεις την άποψή σου. Εγώ ήμουνα της άποψης όσον αφορά τα εμβόλια, σαν Κατερίνα, ξεκάθαρα, ότι κι εγώ, η μαμά μου με πήγαινε μικρή να κάνω ένα εμβόλιο. Κάποτε. Ήξερε εγώ τι εμβόλιο κάνω. Κάνει. Ήξερε η μαμά μου τι εμβόλιο της δώσανε να γίνει. Αν χτύπα ξύλο να κάτι να γίνει, θα γίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι εφόσον κρύθηκε και αν γινόταν όλα από όλους και δεν υπήρχε αυτό το ο ένας αντιδράει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλο αυτό το παιχνίδι και χωριστήκαμε από την καραντίνα, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Τώρα το έχουν κάνει, το έχουν προχωρήσει παραπέρα και έχουμε χωριστεί σε άλλη διαίρεση πάλι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί υπέρ του γάμου, κατά του γάμου, υπέρ της υιοθεσίας, κατά της υιοθεσίας. Οι ίδιοι οι ομοφιλόφιλοι έχουν χωριστεί σε δύο. Εντάξει, γιατί εγώ έχω φίλους μου που είναι ομοφιλόφιλοι που μου λένε ουδέποτε θα περνάμε παιδί, έχουμε ανήψια. Από πού και ως πού, αυτό είναι παδέτη, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Αυτό αφορά τον καθένα. Τι μόδα είναι, μα ξέρεις τι. Καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ, άμα πιάσεις 10 ομοφιλόφιλους, από τους 10, εγώ δηλαδή έχω 10 φίλους και 10 μου πάνε όχι. Ωραία, αυτό εγώ, που λέω είναι το εξής. Γιατί έχουν ανήψια, έχουν άλλα παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούν να πάρουν εύκολα. Εδώ δεν μπορούν να πάρουν ζευγάρια. Πού είναι η μαμά και ο παπάς, που μπορεί να υπάρχει και οικονομικό από την πλευρά του ενός από τους δύο συζύγους και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να υιοθετήσει ένα παιδί. Για την Ελλάδα μιλάμε. Ναι.
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στο εξωτερικό, μόνο για Αμερική μπορούμε να μιλήσουμε, που εκεί και πάλι δεν παίρνουν παιδιά μέσα από την Αμερική, έτσι. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Καλή, διάβασα προχτές στο ίντερνετ και λέει, ήρθανε λέει, εφοπλιστές Παλαιστίνοι και Πακιστανοί να υιοθετήσουν παιδιά από εδώ. Ελληνάκια. Τι γίνεται. Δηλαδή, τι γίνεται. Άξι. Και να σου πω και κάτι τώρα αυτό με τα παιδιά. Το Έλενα δεν ξέρει πού να βάλει τα μωράκια. Τι γίνεται με αυτά τα μωράκια. Καλά, έχουμε γίνει πάρα πολλά πράγματα τώρα. Γι' αυτό το θέμα, εγώ θεωρώ ότι... Αντί να κοιτάξει η κυβέρνηση πού θα βάλει αυτά τα μωρά, πού θα τα δώσει, αντί να κάνουν ένα πρόγραμμα που να λένε είσαι εσύ κύριέ μου δικηγόρος και είναι και η γυναίκα ως καθηγήτρια και έχετε δύο παιδάκια και έχετε τη δυνατότητα να μεγαλώσετε άλλο ένα και το θέλει η ψυχή σας. Με εύκολο τρόπο να παίρνει μια οικογένεια που έχει την προαίρεση και τη θέληση. Εντάξει, και έχει παρέσει και από ψυχολόγους, δεν είναι παιδαρεστής αυτός, είναι ψυχολογός. Γιατί, παιδί, το πω, το δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι καμιά φορά τα ακούω και μου μεταβαρύνω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω, ρε, εσύ, που έχουμε φτάσει. Εντάξει, τώρα, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ την ξαδέρφη μου, που είναι... Πολύ δοτική. Θέλει να πάρει ένα παιδί. Είναι μονογονική. Δεν έχει παντρευτεί καθόλου. Δεν έχει παντρευτεί. Χωρίς γάμο. Ωραία. Αγαπάει τα παιδιά. Λόγω αρρώστιας δεν μπορεί να κάνει παιδάκι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και έχει κάνει τα πάντα να υιοθετήσει. Εντάξει, κύριε μου, σου λέει, δεν μου δίνετε να υιοθετήσω γιατί είμαι ανήπαντρη, γιατί έχω καρκίνο, γιατί δεν ξέρω. Αν μη τι άλλο, δώστε μου την ευκαιρία να πάρω ένα παιδί να το αναλάβω, να το σπουδάσω, να το συντηρώ. Δηλαδή. Αντί το κράτος να φτιάξει τέτοια προγράμματα, να σου πω, έλα εδώ ρε εσύ κοπελιά, έχεις τη θέληση και γουστάρεις να πάρεις ένα παιδί και να το αναλάβεις και να το σου περισσεύει ένα ευρώ να το σπουδάσεις, να το κάνεις, σαν νονά, σαν θεία, σαν πώς έκανε το χαμόγελο του παιδιού, γιατί είχα πάει μικρή, που υποτίθεται ότι ήσουν η θεία του παιδιού που το βγάζες έξω, το πήγαινες βόλτα και τέτοια, δεν ήσουν μέσα εκεί να μένεις. Να κάνουν τέτοια προγράμματα και να βοηθηθούν πόσα παιδιά έτσι και να σπουδάσουν παιδιά έτσι, αφού το κράτος δεν μπορεί και υπάρχουν οικογένειες που μπορούν και θέλουν ή που μπορεί να έχουν κανένα παιδάκι και να μην μπορούν να κάνουν δεύτερο, αλλά και οικονομικά μπορούν και ή ανήπαντροι τελείως που είναι και δεν θέλανε να παντρευτούν, αλλά θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Γιατί να μην τους δίνεται η ευκαιρία αυτή. Και έχουν την οικονομική δυνατότητα. Καλά, δεν λέω. Μα εδώ υπάρχουν και δεν υπάρχει περίπτωση. Πήραν το παιδί πίσω από μία ηθοποιό με τον άντρα, δεν το πήραν πίσω το παιδί. Να, δεν το ξέρω. Α, το μπήκαν στη διαδικασία γιατί για να υιοθετήσει περνά από μία περίοδο. Ναι. Με το παιδί να γνωριστεί, ναι. Να δει. Γνωστή ηθοποιό. Γνωστή, ναι. Η οποία όταν πήραν το παιδί, μετά πήγαν και το πήραν πίσω. Γιατί με τη δικαιολογία. Δεν πάμε δικαιολογίες, ότι αυτοί κρίνουν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Ή όταν μπορεί να βρεθεί η μαμά και να του στήσει το παιδί και να πει εγώ θέλω το παιδί μου πίσω. Δεν είναι ότι είναι εγγυημένο το σύστημα γενικότερα. Οπότε ας μην μιλάμε τώρα για τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων, δεν μπορούν ούτε ζευγάρια που αποτελούνται από μαμά και μπαμπά. Όταν θα δεις ένα χρόνο δύο να υιοθετούν οι ομοφυλόφιλοι και εσύ. Καλά, δεν πιστεύω κάτι. Θα δεις την τρέλα. Καλά, καλά. Ούτε αυτό το πιστεύαμε και να το πω έγινε. Ό,τι δεν πιστεύεις γίνεται έτσι. Κοίταξε να δεις. Από το 2016 που πήγα εγώ στην Αμερική, πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν γίνει εδώ, γίνανε τώρα, το 24. Οπότε ναι, δεν το πιστεύω γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω. Συγγνώμη. Ούτε. Συγγνώμη, το 2016 πήγε στην Αμερική, τι έκανες εκεί. Πήγα, έμεινα, ήθελα να μείνω, ήταν δύσκολο να μείνω. Σαν τι πήγες και έμεινες εκεί, γιατί πήγα και εγώ το 2017. Ναι, εγώ πήγα στη Μοντάνα, που ήταν η φίλη, η συγγνώμη, η ξαδέρφη μιας φίλης, που ήθελε βοήθεια εκεί και πήγα, βοήθησα και ήθελα να μείνω. Σαν εστιατόριο, ενώ... Δεν είχε εστιατόριο. Είχε μία φάρμα. Φάρμα τεράστια. Πάρα πολλά χρήματα.
Και εμείς πηγαίναμε γενικότερα και είχαν. Και είναι. Πώς είμαστε εμείς τώρα, είχαν agents. Τηλεφωνικά κέντρα που μιλούσαν για πώς και διάφορα τέτοια. Οπότε έμεινα τρεις μήνες, αλλά έμεινα αυτούς τους τρεις μήνες, κοιτούσα μήπως υπάρχει δυνατότητα για να μείνω. Γιατί ήθελα να μείνω. Εμένα μου δώσει η ευκαιρία, θα φύγω. Δεν θα κάτσω δηλαδή. Το ίδιο έχω κι εγώ. Αυτό που λες τώρα κι εγώ αυτό ψάχνω, να φύγω εξωτερικό. Εγώ πήγα στον Καναδά, πήγα με κάτι φίλους που με πήγανε σε διάφορα ελληνικά εστιατόρια βασικά να πάω να γνωρίσω Έλληνες, να μπορέσω να δουλέψω σε κάποιο εστιατόριο. Δεν βοηθάνε οι Έλληνες εκεί τους άλλους Έλληνες. Και μου το λέγανε και το είδα και μόνη μου. Αν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συμφέρον, δεν σε βοηθάνε εκεί. Είναι περίεργα γενικότερα τα πράγματα στο εξωτερικό. Αλλά... Δηλαδή και εγώ ήθελα να πάω Καναδά και... Αλλά πρέπει να κάνεις υπομονή και να κάνεις αυτό που θέλεις. Γιατί εκεί τουλάχιστον θα πας μπροστά. Εδώ λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σε όλους τους τομείς. Πόσο μπροστά να πας, άμα δεν σου ανοίγονται οι πόρτες, δηλαδή εγώ χτυπάγα εκεί και τους έλεγα. Γιατί με τους ανθρώπους που πήγα ήταν που τους πουλάγανε εμπόρευμα και έλεγαν η κοπέλα είχε έρθει από την Ελλάδα γιατί την ενδιαφέρει να δουλέψει εδώ. Και... Κανείς δεν είπε ναι, να την κρατήσουμε και κριτική και αυτά. Δεν και... μπορούσε να μείνει για αδιάστατα. Μόνο για αδιάστατα μπορούσε να μείνει. Πρέπει να σου κάνουν κάλεσμα. Και κάλεσμα σου κάνουν. Κάλεσμα ότι πας, κάνεις κάλεσμα ότι πας για δουλειά, βγάζεις τη βίζα, είναι ολόκληρη διαδικασία. Η βίζα σου κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι ότι και ότι. Ναι, η βίζα όμως, να ξέρεις, σου κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Και γενικά, το ότι αν θα φύγει ένας, δηλαδή, αν πάρουν έναν υπάλληλο από την Ελλάδα, για την Αμερική, σου δίνω ένα παράδειγμα. Ήθελε 2.000 από ό,τι ξέρω για μένα όλη η διαδικασία. Για πες παρακάτω. Λοιπόν, αν φύγει λοιπόν από την Ελλάδα για να πας να δουλέψεις, εγώ σου λέω, πρώτον, πρέπει να σου στείλουν πρόσκληση. Δεύτερον, πρέπει να πληρώσουν ένα βίζα που είναι 150.000. Είναι σαν να αγοράζουν έναν υπάλληλο. Τον αγοράζουν. Άρα για να σε πάρουν θα πρέπει να κάνεις κάτι που δεν υπάρχει στη χώρα τους. Γιατί έχουν. Και όσο η Ελλάδα μπορεί, ξέρω εγώ, να μην στηρίζει τόσο πολύ τους πολίτες της. Η Αμερική που στηρίζει πάρα πολύ τους πολίτες της. Συγγνώμη. Από θέματα και οικονομίας, δηλαδή σε διάφορες περιπτώσεις. Εκεί που ήμασταν εμείς είχαν 9% ΦΠΑ, ενώ στην Ελλάδα την ανάλογη εποχή είχαμε 23% ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και όπως βλέπεις στα τρόφιμα. Λοιπόν, εκτός αυτού, αν ήθελες λέει να σπουδάσεις κάτι, εγώ είχα μπει σε ένα site και έλεγε, αν θες να σπουδάσεις κάτι, τι θέλεις να σπουδάσεις, μέχρι τα 70 σου χρόνια, πράγμα που η Ελλάδα εδώ σε έχει κατατάσει στα 40, στα 50, για να μαζεύεις τα σκουπίδια, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει κατατάσει. Διαβίου μάθηση, και εδώ υπάρχει. Και ναι, εγώ είχα συμμαθητή που ήταν 93 χρόνων, τώρα πήγε στο γεροκομείο. Άλλο διαβίου μάθηση, παιδάκι μου. Στο να πας όμως να βρεις μια δουλειά. Πλέον τώρα τελευταία έχουν ανοίξει τα όρια και δεν μετράνε. Μόλις θα δουν την ηλικία, στείλει ένα βιογραφικό για να δουν την ηλικία και θα σου απαντήσω εγώ. Αν δεν πας face to face, να μιλήσεις. Έτσι λειτουργούν. Εκεί δεν έχει τέτοια. Σου λέει μέχρι τα 70 σου, τι δεν έχεις σπουδάσει και θες να το κάνεις. Εκεί στον Καναδά, πάντως οι φίλοι μου οι Έλληνες ήταν 72 χρονών και δεν βγαίνανε στη σύνταξη, γιατί η σύνταξη που τα παίρνανε δεν τους συνέφερε με τα λεφτά που παίρνανε εκεί. Δεν γνώρισε για τον Καναδά. Και μου λέγανε εμείς θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη. Καλά, εγώ πάντως σου λέω ότι εκεί σου δίνανε 50.000 δολάρια να σπουδάσει ό,τι θες. Γιατί μόνο και μόνο που ήσουν πολίτης της Αμερικής. Είχες πράσινη κάρτα. Τελείωσε. Ωραία, να πάμε να σπουδάσω. Καλά, εγώ τα τελείωσα όλα. Δεν θέλω άλλα πτυχία παραπιστήμια. Τώρα θέλω άλλη δουλειά. Για πες μου. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν. Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση. Σαν ντυσίματα στον Καναδά, τι σου κάνε. Όχι, δεν πήγα εγώ ποτέ στον Καναδά. Στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι δεν αγοράζουν φίλους. Τι έκλεψες από εκεί, τι σου κάνε εντύπωση. Τίποτα, εγώ είχα πάει σε second hand μαγαζί και μάλιστα πήρα πάρα πολύ φθηνό, το έχω ακόμα, ένα blazer, το οποίο με σταματάγανε στον δρόμο και μου λέγανε τι ωραίο που είναι, πού το πήρες. Αμερικάνοι. Ναι, κατάλαβα, ναι. Πρέπει να ξέρεις και να διαλέγεις. Αυτό. Εντάξει. Εγώ πήρα μια καπαρδίνα για τον παπά μου τότε. Είχα πάρει αυτό το blazer. Είχα πάρει παπούτσια που τα έχω ακόμα.
Αλλά είναι ιδιαίτερα. Ήταν ethnic, πέβυλο, πάρα πολύ ωραίο. Μου φτιάξαν ένα καπέλο γιατί εκεί είχαν βάλει. Θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί μου αρχίζει και μου θυμίζει λίγο. Εσύ ζήσεις με τον πατέρα σου, οι δυο σας? Όχι. Και η μαμά σου? Εγώ δεν ζούσα σχεδόν ποτέ στο σπίτι με τους γονείς μου. Α, γιατί εγώ ζούσα με τον πατέρα μου τα τελευταία 10 χρόνια και όταν πέθανε, άμα δεν ασχολιόμουν με το βρεφονιπιακό μου και την καραντίνα. Όχι, είναι θέμα της απώλειας, το πώς διαχειρίζει το κάθε άνθρωπο στην απώλεια. Εγώ είμαι δύσκολη στις απώλειες, γενικότερα. Mm. Η μαμά μόνο. Είναι η ζωή την έτσι. Βέβαια. Ωραία. Μια χαρά, μπορεί να μας ακούει. Είναι στο Λουτράκι. Είναι στο Λουτράκι η μαμά μου και η αδερφή μου. Βεβαίως. Και η μαμά μου και η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Ωραία, εγώ είμαι στη Γερμανία. Είναι στο Λουτράκι, ναι. Θα κατέβω και εγώ τώρα την άλλη εβδομάδα, επιτέλους. Εγώ να σου πω κάτι, αν έμενα Λουτράκι θα ήμουν συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Δεν τρελαίνομαι εγώ για τις θάλασσες. Είσαι Ταύρος γι' αυτό. Εκεί πιστεύω ότι είσαι Ταύρος. Ναι, δεν, δεν τώρα είναι. Σε πιστεύω. Η αδερφή μου κάνει μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι. Εγώ είμαι σαν την αδερφή σου. Εγώ είμαι σαν την αδερφή σου. Ναι, η αδερφή μου της αρέσει. Με τι ασχολείται η αδερφή σου? Η αδερφή μου τώρα είχε πάει σε μια σχολή, οπότε θα δει τι θα κάνει γενικότερα. Ωραία. Ο καθένας μας επιλέγει τον δρόμο του. Ναι. Όχι απλά. Ο μπαμπάς μου είναι μοναδική απώλεια μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή η γιαγιά μου έφυγε πριν από 26 χρόνια που φύγει ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου έφυγε μετά. Κατάλαβες και ήταν η μοναδική απώλεια που είχαμε στο σπίτι. Και ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν άνθρωπος ήρεμος, συζητήσιμος, πολύ. Και άνθρωπος για οικογένεια. Μάτια, μωρέ, γιατί εγώ κάθε μέρα μιλάω σε μοτοράσια. Άνθρωπος για οικογένεια σημαίνει δεν βγαίνω, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω. Κοιτάω το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Ο δικός μου ήταν γρήγορος, δεν μπορώ να πω. Έπινε και το κρασάκι του, είπε το κατρουτσάκι του και το θηκεφαλικό. Ήταν μερακλής, ήταν φιλόσοφος, του λέγα όλα μου τα μυστικά του, τα λέγα όλα. Πολλά που μου έχει πει έχει βγει πολύ αληθινά. Πολύ αληθινό. Και ίσως τώρα μου λείπει, ξέρεις, γιατί τώρα, ας πούμε, θα πήγαινα τώρα, δούλεγα. Και ήρθε μια κοπέλα και κάναμε αυτό και πάμε αυτό και κάναμε εκείνο και κάναμε, κατάλαβες. Και τώρα δεν έχω πού να τα πω. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και είναι ένα άδειο σπίτι. Εσύ στον μπαμπά σου μάλλον. Γι' αυτό. Ζούσε στον μπαμπά σου μόνο. Γι' αυτό. Όχι. Εμένα μου λείπουν τα πάντα. Δηλαδή που κατεβαίνω κάτω και δεν είναι. Η φωνή που είναι βασικό. Γιατί εμείς δεν ήμασταν σε καθημερινή τριβή και γενικότερα εγώ δεν είμαι έτσι άνθρωπος στις καθημερινές τριβές. Και με τους δικούς μου ανθρώπους. Δηλαδή η αδερφή μου με έχει βάλει λίγο σε σειρά στο να μιλάμε κάθε μέρα. Γενικότερα δεν είμαι τις καθημερινές. Κανονικά όμως πρέπει να μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους και νομίζω ότι το μάθημά μας τώρα το πήραμε που χάσαμε τους πατεράδες. Πρέπει να τους παίρνουμε να μιλάμε τους γονείς μας. Μιλούσαμε με τον μπαμπά μου και τον έβλεπα κάθε φορά που κατέβαινα. Τώρα πλέον. Επειδή κάνω πάρα πολλά πράγματα. Πού να προλάβει. Μπορεί η μαμά μου, ξέρω εγώ την ώρα που θα την καλέσω, να έχει άλλη δουλειά να κάνει. Καλά, ναι. Η μαμά μου είναι ακίνητος άνθρωπος. Εξαιρετικός. Και δεν βάζει κόλο κάτω, ε. Η μαμά μου θέλει να τα κάνει όλα στην τέλεια. Για μένα η μάνα μου είναι σκορπιός, καταλαβαίνεις τι σου λέει. Είναι υδροχός μου. Α, σαν και εμένα είναι Αυστραλή. Α, εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου. Αρέσει. Εννοώ, επειδή μου δεν είναι, έχει πολύ κυριολογική. Η τρέλα διορέξης ποια είναι, αυτό που ζηλεύω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι εκεί που μπορεί να τη χαλάσει κάτι, θα βρει κάτι να φτιάξει διάθεση. Να τη φτιάξει, μπράβο. Ενώ εγώ, αν δεν νιώθω καλά, θα πέσεις μέχρι να το κάνεις. Θα πέσω μέχρι εγώ να αποφασίσω ναι. Να ανέβω. Μέχρι να το καλύψεις, εγώ. Ναι, να το ολοκληρώσεις. Ή αν πιεστώ, θα πρέπει κάποιος ενώ, να καθίσει μακριά μου, γιατί εγώ, μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή κάτι και να πρέπει να βγει την κάμερα έξω και να χαμογελάς. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θα μάθω στους ανθρώπους. Αυτό σου λέω τώρα ότι είμαστε τρελές. Αυτό το έχουμε. Αλλά είναι η ωραία τρέλα. Γιατί τώρα τελευταία λέω στους ανθρώπους τη λέξη. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτό είναι χάρισμα. Και να μπορείς να μεταβάλεις τη διάθεσή σου. Είναι χάρισμα. Ναι, το καλή, να το μεταβάλεις, εντάξει, να είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα. Το να μπορείς σε 10 λεπτά να αλλάξει η διάθεσή σου και να είσαι χαρούμενος, είναι χάρη. Δεν αλλάζει. Απλά ξέρεις τι λες, τώρα πρέπει να το προχωρήσω. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω τώρα, θα με δει το παιδί να κλαίω. Όχι, θα με δει το εγγονάκι μου να κλαίω. Εγώ νομίζω ότι δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά όσο μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος θα τον ρίξει κάτω. Εντάξει, όχι, είναι ανάλογα. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Εγώ μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να με έχει ρίξει κάτι, να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, να με του θάνατα, να με έχω δύναμη να έρθω εδώ.
Και όμως να είπα, βάλω μια περούκα και πήγαινε. Mm. Και τώρα είμαι εδώ πέρα, δεν σημαίνει τίποτα, μια καταλαβές. Και να ξαναπάω σπίτι μου και να ξαναπέσω σε αυτό το τη λύπη μου, την έστρα, κατάλαβες. Καλά, πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά τώρα είμαι κανονικά. Oh. Εγώ... Ή θα πάω, δηλαδή, χτυπάει η πόρτα, εκείνο ήταν ψάκι μου, δεν θα με δει με τα μάτια δακρυσμένα. Θα του γελάσω, του κάνω, θα του ράνω, δηλαδή δεν θα τα αφήσω να δει. Όταν κλείσω την πόρτα μπορεί να κλαίω πάλι. Εγώ αν δεν είμαι καλά και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να βοηθήσω κανένα, δηλαδή αυτό που με βοήθησε εμένα όταν έχασα τον μπαμπά μου και έπεσα τελείως, δηλαδή δεν άνοιγα τηλεόραση, πήγαινα για δουλειά, έκλειγα, ξαναγύρναγα. Αυτή ήταν η ζωή μου γενικότερα. Αλλά έχω μια φίλη, η οποία ασθένησε. Είναι άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα με την υγεία της και ήξερα ότι εγώ θα τρέξω τώρα για τη φίλη μου και ξαφνικά βρήκα το λόγο που το άφησα λίγο πίσω μου. Γιατί ήταν να βοηθήσω κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν θα συγχωρούσε τον εαυτό μου αν δεν το είχα κάνει. Γιατί οι φίλοι πρέπει να φέρονται με αυτόν τον τρόπο, εννοείται. Όχι, ταύροι είστε καλοί φίλοι. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε. Οπότε αυτό με βοήθησε και εμένα όμως. Ναι. Εκεί που ήμουν κάτω, ξαφνικά σηκώθηκα. Ναι, γιατί βοήθησε η προσφορά. Ναι. Μα λένε, ας πω, με βοήθησε. Άμα διαβάσεις για την κατάθλιψη και τέτοια, σου λέει κάνε προσφορές. Όταν κάνεις προσφορά, αμέσως γεμίζεις εσύ. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι όταν προσφέρουν. Εγώ πολλές φορές μου λέει κάποιος έμω. Λέω, τώρα εγώ έκανα. Εγώ ευχαριστώ εσένα που με άφησες. Mm-hmm. Να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί γέμισα εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ σε ευχαριστώ. Mm-hmm. Γιατί με βοήθησε αυτή τη στιγμή να γεμίσω, να νιώσω άξιο ότι κάτι καλό έκανα. Σωστά. Και έτσι είναι. Και αυτό μας το δίνουν κάθε μέρα τα παιδιά, οι άγγελοι όπως τους λέω εγώ. Γιατί είναι άγγελοι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, σχετικά με το σύνδρομο Down και αυτά. Γιατί εντάξει, το να είσαι κουφάλαλος για μένα πια δεν είναι. Εγώ δηλαδή έχω φίλους κουφάλαλους που. Έχω φέρει εδώ στην εκπομπή mm-hmm. παιδί που δεν βλέπει. Έχω ανεβάσει εκπομπή με παιδί από την Καβάλα mm-hmm. που έχει κάνει, είναι τυφλός. Το παιδί έχει φτιάξει ειδικά προγράμματα για το ίντερνετ που να μπορούν να βοηθούν την τυφλή και είναι σαν να βλέπει την εικόνα και αυτά. Βεβαίως. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και του είχα κάνει εκπομπή βέβαια μέσω τηλεφώνου είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσε να έρθει, αλλά όλα αυτά σου δίνουν δύναμη, δηλαδή για μένα δεν είναι κάποιος που δεν βλέπει και κάποιος που δεν ακούει. Γιατί αυτά τώρα έχουν πια προχωρήσει, πώς να το πω. Όλοι έχουν ικανότητες, όλοι. Θυμάμαι, είχα πάει σε ένα σεμινάριο διαπολιτισμικής, ειδικής αγωγής και με την Ένωση Φυσικών και μπαίνει μέσα ένας καθηγητής. Το κάνω φαινόμενο, εγώ ήμουν γραμματεία. Λοιπόν, βλέπω, κάποια στιγμή βλέπω, κατάλαβα από ένα μπαστούνάκι ότι αυτός πρέπει να είναι τυφλός. Mm-hmm. Και λέω σε μια κυρία, μου λέει τελείως δεν βλέπει. Λέω, μα δεν φαίνεται καν. Καν. Κινιότανε στο χώρο, μιλάγε στους μαθητές, καθηγητές ήταν και αυτοί που θέλανε απλά να πάρουν το χρέος. Έκανε το σεμινάριο την εισήγηση, ούτε καν φαινόταν ότι ήταν τυφλός. Καν. Έχουν τα μάτια της ψυχής. Έτσι λέει ακριβώς η κυρία Ντόναρου, η πρόεδρος του Διαμέα, έχω το μάτι της ψυχής. Άμα βλέπεις το μάτι της ψυχής, ούτε ξεχωρίζεις τους ανθρώπους. Εγώ να πω συγχαρητήρια στην πρόεδρο αυτή, συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αγώνα γι' αυτό και στον Πανιόνιο που έχουν φτιάξει μια ομάδα αθλητική για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ωραία. Να έρθουμε σε επαφή με την πρόεδρο. Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Θα την ενημερώσω. Και τι να πω τώρα, νομίζω ότι αυτοί οι άγγελοι μας διδάσκουν, δηλαδή όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά ξεχνάς και δοξάζεις το Θεό για όλα τα άλλα και όλα τα άλλα γίνονται. Αν δεν έχεις την υγεία σου πώς να κάνεις τίποτα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους ξεχωρίζουμε. Εννοείται. Δεν πρέπει. Λοιπόν, εμείς τώρα, εγώ τώρα που θέλω να φτιαχτώ στιλιστικά. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν. Ωραία. Μου δίνεις για την επόμενη εκπομπή στο Diamonds. Την επόμενη δεν μπορώ να σου υποσχεθώ. Γιατί δεν ξέρω ακόμα πώς θα γίνει αυτή και αν θα έχω κάποιον συγκεκριμένο καλεσμένο. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ κατευθείαν.
Εννοείς δεν μπορείς να μου πεις, όχι εμένα για μένα ναι, εννοώ, αλλά στο κοινό τώρα... Για εσένα εγώ λέω. Όχι. Εμείς θα τα πούμε... Ραντεβού το κοινό δίνουμε πότε. 30 άλλο εμένα καλεσμένη, για σένα λέω. Ναι. Λοιπόν, 30 του μηνός έχω με το γύρισμα. Οπότε σίγουρα σε αρχές Απριλίου θα ανέβουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαστε το Diamonds, θα έχουμε συντονισμό για να δούμε τις νέες προτάσεις της Κατερίνας Κότη. Και θα έχουμε και giveaway, παιδιά. Θα έχουμε και δώρο. Θα έχουμε λοιπόν ένα bomber σακάκι, το οποίο είναι φτιαγμένο από βιώσιμη μόδα, και όταν λέμε βιώσιμη μόδα, έχει γίνει αποφελό. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Όποιος το κερδίσει, στις επόμενες μέρες θα βγει στο YouTube, θα βγει στο Instagram, θα βγει και στο Facebook. Δηλώστε συμμετοχή, να το λάβετε. Ωραία. Λοιπόν, άρα συντονιζόμαστε αρχές Απριλίου στο YouTube, πατάμε Diamonds Channel και βλέπουμε την εκπομπή της Κατερινιός, της Κέτης και της Κέτη... Κατερίνα. Ναι. Λοιπόν, όταν είσαι στο ράδιο εδώ στη Νέα Σμύρνη, συντονιζόμαστε κάθε πότε? Κάθε Πέμπτη, αύριο, 7 με 8. Ωραία. Ονομάζεται Fashion Views. Fashion Views, ράδιο Νέα Σμύρνη. Κάθε Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα. 7 με 8. Λοιπόν, και εμείς εδώ στο Επανειδήν θα σε περιμένουμε. Να μας κάνεις προτάσεις για την καινούρια, για το 2000, το χειμώνα. Θα φέρουμε μια ράγα εδώ, θα τη βάλουμε. Μάλλον θα φτιάξουμε πάνω, δεν ξέρω αν είναι πάνω το χώρο. Όχι. Αλλά λογικά μάλλον θα πάμε κάποια στιγμή πάνω, πρώτο ο Θεός. Ωραία. Έτσι θα έχουμε περισσότερο. Να έχουμε τη ράγα με τα ρούχα και θα το κάνουμε live. Όπως το κάνουμε τη τηλεόραση. Αυτό που λέμε για μένα, ναι. Άρα ναι, μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Εννοείται. Και να σου φέρω ρούχα δηλαδή από το σπίτι μου. Ναι, θα τα επιλέξω εγώ από πριν. Θα έρθω σπίτι, θα τα επιλέξουμε. Ναι, θα κατεβάσουμε την ντουλάπα. Θα κατεβάσουμε τη ράγα εδώ, θα τα βάλουμε πάνω. Να, εκεί έχει μια πόρτα, μπορείς να τη φύσεις εκεί. Να μπαίνεις, να βγάζεις το ένα, θα βάζεις το άλλο. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Οπότε θα έχουν εκεί εικόνα. Θα φέρω και εγώ αν έχουμε πάει πάνω. Θα φωνάξω και το μανικέν που μένει εδώ πέρα, τη φίλη του περιμένει που είναι κορμάρα, ένα φιλιππινέζα που χαιρό κορμί, να κάνει και αυτή. Βεβαίως, το εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συντονιζόμαστε αύριο 7 με 8 στο Νέα Σμύρνη Ράδιο, Fashion Views, για να δούμε την Κατερίνα και να μας συμβουλέψει και να μας κάνει τις προτάσεις. Αρχές Απριλίου, πρωταπριλιάτικα δηλαδή, ναι, θα έχουμε... Αρχές δεν ξέρω αν είναι πρώτη, θα είναι τρεις, τέσσερις, γιατί χρειάζεται τουλάχιστον κάποιες μέρες το μοντάζ, όπως καταλαβαίνεις. Ωραία. Βέβαια, όταν είναι να βγεις τηλεόραση και αυτά θα μας τα πεις. Εννοείται ότι οι πόρτες εδώ πέρα, για να, αν είναι να κάνετε κάτι, να οργανώσετε πάλι κάποια επίδειξη τώρα, βεβαίως, το Πάσχα, το καλοκαίρι. Θα το δούμε. Εμείς μέχρι τέλος Ιουνίου έχουμε εκπομπές, θα μπορούμε πολύ ωραία και χορηγοί να γίνουμε και να σας παρουσιάσουμε. Πολύ ωραία. Να το έχεις υπόψη σου. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας αγαπώ πολύ. Και επειδή αγαπάμε και εκείνο τον τρελό, τον τοξότη από την Ελευσίνα, κάτσε να βάλουμε το «Θα με ζητάς». Γεια σας, παιδιά. Αλέξανδρος Μαυρίδης. Σου έδωσα τα πάντα, σώμα και ψυχή, μια αγάπη που αντέχει σε ό,τι κι αν συμβεί. Επένδυσα σε σένα όλα τα πάθη που κρύβει ένα κορμί, μα συμαρνήθηκες ένα πρωί, άφησες πόνο μια εικόνα θλιμμένη. Μα τα μετάνιωσες, άρχισε η φύγη. Θα με ζητάς, μα πουθενά δεν θα με βρεις. Δεν είμαι θύμα της στιγμής. Αγάπη σου δώσα όσο άλλος κανείς.
θα αναζητάς σκηνές που ζήσαμε μαζί. Μόνη θα κλαις μες στη βροχή. Ο κύκλος έκλεισε για μας τόσο νωρίς. Πάντα καρδιά και στοργή. Όσα νιώθει όταν μπροστά σου βρέθει. Αρνήθηκα σε σένα όλα τα λάθη που φέρνει η ζωή. Μα εσύ με πρόδωσες με ένα φιλί. Άφησες πόνο μια εικόνα θλιμμένη. Μα τα μετάνιωσες, άρχισε η φύγη. Θα με ζητάς, μα πουθενά δεν θα με βρεις. Δεν είμαι θύμα της στιγμής. Αγάπη σου δώσα όσο άλλος κάνεις. Θα να ζητάς, σκηνές που ζήσαμε μαζί. Μόνη θα κλαις μες στη βροχή. Ο κύκλος έκλεισε για μας τόσο νωρίς. Αφήνουμε, έκλεισα με το Μαυρίδι. Πού είναι τώρα οι διαφημίσεις του παιδιά και δεν βλέπουν. Αχ, τι θα κάνω. Και με κοροϊδεύει ο Πρωτρόπουλος. Λοιπόν, πριν κλείσω να σας πω ότι έχουμε και τις εκλογές του Ένωσης Συντακτών. Είναι όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, 23 του μήνα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καλούμε, όποιοι είναι γραμμένοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ στο επανειδή. Και βέβαια, επειδή τώρα θα είμαστε ανάμεσα καθαράς Δευτέρας με 25 Μαρτίου, τι σας έχω. Έχω έναν τραγουδιστή, τον Αντώνη έχω λοιπόν, τον τραγουδιστή από το παλιό Φάληρο, Αντώνης Μπάρκας, θα είναι μαζί μας την επόμενη Τετάρτη. Συμμαθητής της αδερφής μου. Ρε, όλη η γενιά μας έχουν γίνει καλλιτέχνες. Σας αγαπώ. Στεπανιδίδη, να είναι Τετάρτη.